Τα 154 πρακτικά και θεολογικά κεφάλαια του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Πίστη είναι να πεθάνει κανείς για τον Χριστό και για χάρη της εντολής του, πιστεύοντας ότι ο θάνατος αυτός θα του γίνει πρόξενο ζωής, να θεωρεί τη φτωχία σαν πλούτο, την ευτέλεια και την ασημότητα σαν αληθινή δόξα και κοινωνική λάμψη, και να πιστεύει ότι με το να μην έχει τίποτα κατέχει τα πάντα, ή μάλλον απέκτησε τον ανεξερεύνητο πλούτο τις επιγνώσεις του Χριστού και όλα τα ορατά να τα βλέπει σαν λάσπη ή καπνό. Β' Κορινθίους 6:10, Εφεσίων 3:8. 2. Πίστη στο Χριστό είναι όχι μόνο να καταφρονήσουμε όλα τα ευχάριστα του κόσμου, αλλά και να έχουμε εγκαρτέρηση και υπομονή σε κάθε πειρασμό που μας έρχεται και μας προκρίνει, λύπες, θλίψεις και συμφορές, ώσπου να ευδοκίσει και να μας επισκεφθεί ο Θεός, όπως λέει ο Ψαλμόδος. Με κάθε υπομονή περίμενα τον Κύριο και Αυτός με επισκέφτηκε. Ψαλμός 39:2. 3. Εκείνοι που προτιμούν σε κάτι τους γονείς τους από την εντολή του Θεού δεν έχουν πίστη στον Χριστό και οπωσδήποτε καταδικάζονται από τη συνείδησή τους, αν βέβαια έχουν ζωντανή συνείδηση της απιστίας τους. Γνώρισμα των πιστών είναι να μην παραβαίνουν σε τίποτα απολύτως την εντολή του Μεγάλου Θεού και σωτήρα μας Ιησού Χριστού. 4. Η πίστη στον Χριστό, τον αληθινό Θεό, γεννά την επιθυμία των καλών και το φόβο της κολάσεως. Η επιθυμία των πράγματι καλών και ο φόβος της κολάσεως προξενούν την ακριβή τήρηση των εντολών. Η ακριβή τήρηση των εντολών διδάσκει στους ανθρώπους πόσο αδύνατοι είναι. Η κατανόηση της πραγματικής αδυναμίας μας γεννά τη μνήμη του θανάτου. Όποιος απέκτησε συνικό του τη μνήμη του θανάτου θα ζητήσει με πόνο να μάθει τι τον περιμένει μετά την έξοδο και την αναχώρησή του από αυτή τη ζωή. Και όποιος φροντίζει να μάθει για τα μετά θάνατον, οφείλει πρώτα απ' όλα να στερήσει τον εαυτό του από τα παρόντα, γιατί όποιος είναι δεμένος με εμπάθεια σε αυτά, έστω και στο παραμικρό, δεν μπορεί να αποκτήσει την τέλεια γνώση των μελλόντων. Αλλά και αν ακόμη κατά θεία οικονομία γευθεί κάπως τη γνώση αυτή, δεν αφήσει όμως το ταχύτερο αυτά με τα οποία είναι δεμένος με εμπάθεια και να παραμείνει ολοκληρωτικά στη γνώση αυτή, χωρίς να επιτρέψει τον εαυτό του να σκέφτεται τίποτα άλλο εκτός από αυτή, τότε και η γνώση που νομίζει ότι έχει θα του αφαιρεθεί. Λουκά 8:18. 5. Η απάρνηση του κόσμου και η τέλεια αναχώρηση από αυτόν, μαζί με την αποξένωση από όλα τα υλικά, τις συνήθειες, τις γνώμες και τα πρόσωπα του κόσμου, και με την απάρνηση του σώματος και του θελήματος, προξενεί μέσα σε λίγο καιρό μεγάλη ψυχική ωφέλεια σε εκείνον που με τόση θέρμη απαρνήθηκε τον κόσμο. Εσύ που φεύγεις από τον κόσμο, πρόσεξε μην αφήσεις την αρχή την ψυχή σου να ζητά παρηγοριά, μένοντας μέσα σε αυτόν, και ας σε αναγκάζουν όλοι οι συγγενείς και οι φίλοι. Αυτά τους τα συμβουλεύουν οι δαίμονες για να σβήσουν τη θέρμη της καρδιάς σου, γιατί αν ακόμη δεν εμποδίσουν ολότελα την πρόθεσή σου, πάντως την κάνουν πιο χάβνη και ασθενική. 7. Ενώ σε όλα τα ευχάριστα του βίου σταθείς ανδρείος και ανυποχώρητος, τότε οι δαίμονες τρέφουν τους συγγενείς σου σε συμπάθεια τάχα και τους κάνουν να κλαίνουν και να θρυνούν για σένα μπροστά σου. Θα καταλάβεις όμως αυτή την αλήθεια όταν εσύ μεν μείνεις ακλόντιος και σε αυτή την δαιμονική επίθεση, ενώ εκείνους θα τους δεις να ανάβουν ξαφνικά εναντίον σου από μανία και μίσος και να σε αποστρέφονται σαν εχθρό και να μην θέλουν ούτε να σε δουν. 8. Όταν βλέπεις τη θλίψη που προκαλείται εξαιτίας σου στους γονείς, στους αδελφούς και στους φίλους, γέλα σε βάρος του δαίμονα που υποβάλλει ποικιλότροπα να γίνονται όλα αυτά εναντίον σου. Με φόβο και μεγάλη σπουδία που τραβήξε και παρακάλεσε εκτενώς το Θεό να φτάσει στο ταχύτερο σε λιμάνι καλού πνευματικού πατέρα, όπου αυτός θα αναπαύσει την κουρασμένη και φορτωμένη ψυχή σου, γιατί το πέλαγος του βίου κρύβει πολλά που προξενούν κινδύνους και την πλήρη απώλεια. 9. Εκείνος που θέλει να μισήσει τον κόσμο οφείλει να έχει αγάπη στο Θεό από τα βάθη της ψυχής του και αέναη τη μνήμη του, γιατί τίποτε εκτός από αυτά δεν κάνει τον άνθρωπο να αφήνει τα πάντα με χαρά και να τα αποσκύφθε σαν σκύμβαλα. 10.
Μη θέλεις καθόλου να μείνεις στον κόσμο για εύλογες ή παράλογες αιτίες, αλλά όταν κρυθείς υπόξω αμέσως, γιατί σε κανένα άλλο δεν ευχαριστείται ο Θεός όσο στην ταχύ ανταπόκρισή μας. Καλύτερα σύντομα υπακοή με φτωχία, με φτώχεια, παρά αργοπορία με πολλά υπάρχοντα. 11. Αφού ο κόσμος και τα του κόσμου είναι όλα απρόσκαιρα και ο Θεός είναι άφαρτος και αθάνατος, να χαίρεστε όλοι για αυτόν, αφήσατε τα φαρτά. Φαρτά δεν είναι μόνο ο πλούτος και τα χρήματα, αλλά και κάθε ειδονή και απόλαυση της αμαρτίας είναι φαρτό. Μόνο οι εντολές του Θεού είναι φως και ζωή, και έτσι τις ονομάζουν όλοι. 12. Αν έλαβες αδελφέ μέσα σου θεία φλόγα και γι' αυτό έτρεξε κοινόβιο ή σε πνευματικό πατέρα, αν σε παρακινεί αυτός ή οι συνασκούμενοι αδελφοί σου να αναπέβασε με λουτρά ή φαγητά ή άλλες περιποιήσεις του σώματος, μη δεχτείς, αλλά να είσαι πάντοτε έτοιμος για νηστεία, κακοπάθεια και αυστηρότατη εγκράτεια. Έτσι, αν παρακινηθείς από τον πνευματικό σου πατέρα να περιποιηθείς λίγο το σώμα σου, να βρεθείς έτοιμος να υπακούσεις χωρίς ούτε και σε αυτό να κάνεις το δικό σου θέλημα. Αν πάλι δεν συμβεί αυτό, να υπομείνεις με χαρά ότι θεληματικά προτίμησες και έτσι να ωφελείσαι ψυχικά. Αν το τηρείς αυτό, θα είσαι πάντοτε σε όλα νηστευτής και εγκρατευτής και ολότερα αρνητής του δικού σου θέληματος, και όχι μόνο αυτό, αλλά και τη φλόγα της καρδιάς θα τη φυλάξει άσβηση και που σε επίθει να καταφρονήσει τα πάντα. 13. Όταν οι δαίμονες κάνουν τα πάντα και δεν μπορέσουν να κλονίσουν τον κατά Θεό σκοπό μας ή τον εμποδίσουν, τότε μπαίνουν κρυφά σε αυτούς που υποκρίνονται ευλάβεια και προσπαθούν μέσω αυτού να εμποδίζουν τους αγωνιζόμενους. Και στην αρχή, σαν να κινούνται τάχα από αγάπη και συμπάθεια, τους παρακινούν σε σωματικές αναπαύσεις για να μην αδυνατήσει το σώμα, λένε, και πέσει σε ακίδια. Τους παρασύρουν έπειτα σε ανωφελείς συνομιλίες και τους κάνουν ακροσοδέρμους σε αυτές τις μέρες τους. Και όταν κανείς από τους αγωνιστές τους ακούσει και γίνει όμοιός τους, αυτοί αλλάζουν και γελούν για την απώλειά του. Αν πάλι δεν ακούσει τα λόγια τους, αλλά κρατά τον εαυτό του ξένο από όλα αυτά και σκεφτικό και συναισθαλμένο, αρχίζουν να τον φθονούν και να κάνουν τα πάντα για να τον διώξουν και από τη μονή ακόμη, γιατί η καινοδοξία όταν δεν τιμάται δεν υποφέρει να βλέπει απέναντί της να επαινούν την ταπείνωση. 14. Πνίγεται ο καινόδοξος βλέποντας τον ταπεινόφρονα να χύνει δάκρυα και να ωφελείται διπλά. Εξιλεώνει με αυτά το Θεό και χωρίς να θέλει κάνει τους ανθρώπους να τον επαινούν. 15. Αφού αναθέσεις στον εαυτό σου ολόκληρο στον πνευματικό πατέρα, να ξέρεις ότι είσαι ξένος πλέον σε όλα εκείνα στα οποία φέρνεις μαζί σου απ' έξω, ανθρώπους, πράγματα και χρήματα. Χάρη στη γνώμη σου, χωρίς τη γνώμη του, τίποτα μη θελήσεις να κάνεις, αλλά μήτε να ζητήσεις από αυτόν κάτι, ούτε μεγάλο ούτε μικρό, εκτός αν εκείνος με δική του γνώμη σε διατάξει να πάρεις ή σου δώσει με τα χέρια του. 16. Χωρίς γνώμη του πατέρα, του πνευματικού σου πατέρα, ούτε ελεημοσύνη να δώσει από τα χρήματα που έφερες, μα ούτε και να θελήσεις να λάβεις από αυτόν κάτι από αυτά με τη μεσολάβηση άλλου. Καλύτερα να είσαι φτωχός και ξένος και να υπακούς, παρά να σκοπάς χρήματα και να δίνεις φτωχούς όσο είσαι αρχάριος. Καλύτερα να είσαι φτωχός και ξένος και να υπακούς, παρά να σκοπάς χρήματα και να τα δίνεις στους φτωχούς όσο είσαι αρχάριος. Απόδειξη καθαρής πίστεως είναι να αναθέσεις τα πάντα στον πνευματικό σου πατέρα, σαν να τα ανέθεσαι στο χέρι του Θεού. 17. Ούτε νερό να ζητήσεις αν δεν σου συμβαίνει να φλέγεσαι, μέχρι ούτε μόνο σου του ο πνευματικός πατέρας σε προτρέψει. Πίεζε τον εαυτό σου και βίαζε τον σε όλα, πείθοντας το λογισμό σου με τα λόγια. Αν θέλει ο Θεός να είσαι άξιος να πιείς, θα το φανερώσει τον πατέρα σου και θα σου πει να πιείς, και τότε θα πιείς με καθαρή συνείδηση και ας μην είναι ακόμη η ώρα. 18. Κάποιος που δοκίμασε πνευματική ωφέλεια και απέκτησε ανώθευτη πίστη στον πνευματικό του πατέρα, βάζοντας μάρτυρα της αλήθειας το Θεό, είπε: έχω πάρει μέσα μου αυτή την απόφαση να μην ζητήσω από τον πνευματικό πατέρα ούτε να φάω ούτε να πιω τίποτε ή να γευθώ κάτι χωρίς να μου πει εκείνος, έως ότι ο Θεός τον πληροφορήσει να με διατάξει ο ίδιος, και με αυτόν τον τρόπο δεν αστόχησε ποτέ.
Εκείνος που απέκτησε καθαρή πίστη στον κατά Θεό Πατέρα του θεωρεί ότι βλέποντας αυτόν βλέπει τον ίδιο τον Χριστό. Και όταν βρίσκεται μαζί του ή τον ακολουθεί, πιστεύει ακλόνητα ότι βρίσκεται μαζί με τον Χριστό και ότι αυτόν ακολουθεί. Αυτός ο υποταχτός ποτέ δεν θα επιθυμήσει να συνασταθεί με κάποιον άλλο, ούτε να προτιμήσει κανένα από τα πράγματα του κόσμου παραπάνω από τη μνήμη εκείνου και την αγάπη. Γιατί τι είναι μεγαλύτερο και ωφελημότερο και στην παρούσα ζωή και στη μέλλουσα από το να είναι κανείς μαζί με τον Χριστό, και τι είναι ωραιότερο και γλυκύτερο από τη θέα του Χριστού, και αν μάλιστα αξιωθεί να συνομιλεί μαζί του εξάπαντος από αυτό, θα αντλήσει ζωή αιώνια. 20. Εκείνους που αγαπά με όλη του την ψυχή, εκείνους που τον ευρίζουν, τον αδεχούν και τους θεωρούν τα πράγματά του και προσεύχεται για αυτούς, ανεβαίνει σε λίγο καιρό σε ψηλό βαθμό προκοπής, γιατί όταν αυτό γίνεται με αίσθηση της καρδιάς, κατεβάζει τον άνθρωπο σε άβυσο ταπεινώσεως και σε πηγές δακρύων, όπου βυθίζεται το τριμερές της ψυχής και ανεβάζει τον ουρανό της απάθειας του νου και τον κάνει θεωρητικό. Και με τη γεύση της ουράνιας αγαθότητας τον κάνει να θεωρεί σκύμβαλα όλα τα πράγματα αυτής της ζωής και να παίρνει ακόμη και αυτή την τροφή και το νερό πιο αραιά και χωρίς ειδονική διάθεση. Φιλιππισίων 3:8. 21. Ο ασκητής δεν πρέπει να απέχει μόνο από κακές πράξεις, αλλά και να φροντίζει να είναι ελεύθερος από λογισμούς και έννοιες κακές και να ασχολείται συνεχώς με ψυχοφελείς και πνευματικές ενθυμίσεις και να μένει έτσι αμέριμνος από τα βιωτικά. 22. Αν κανείς ξεγυμνώσει από όλο του το σώμα, όλο το σώμα του έχει όμως κάλυμα στα μάτια και δεν θέλει να το πετάξει, δεν μπορεί με μόνη τη γύμνια του σώματος να δει το φως. Έτσι και εκείνος που κατεφρώνει όλα τα πράγματα και τα χρήματα και ελευθερώθηκε από τα πάθη του, αν δεν ελευθερώσει και τα μάτια της ψυχής του από τις εθνήσεις του κόσμου και τις πονηρές έννοιες, δεν θα δει ποτέ το νοητό φως, δηλαδή τον Κύριο και Θεό μας Ιησού Χριστό. 23. Ό,τι κάνει το κάλυμα που εμποδίζει τα μάτια, το ίδιο κάνουν και κοσμικοί λογισμοί και βιωτικές ενθυμίσεις στη διάνοια, που είναι ο οφθαλμός της ψυχής. Όσον καιρό λοιπόν τις έχουμε, δεν πρόκειται να δούμε. Όταν όμως αφαιρεθούν με τη μνήμη του θανάτου, τότε θα δούμε ολοκάθαρα το αληθινό φως, το οποίο φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον άνω κόσμο. Ιωάννου 1:9. 24. Εκείνος που είναι τυφλός εγγενετής δεν θα μάθει ούτε θα πιστέψει την αξία των γραφωμένων. Εκείνος όμως που κάποτε θα αξιωθεί να δει, θα μαρτυρήσει ότι είναι αλήθεια τα λεγόμενα. 25. Εκείνος που βλέπει με τα αισθητά μάτια ξέρει πότε είναι νύχτα και πότε μέρα, ενώ ο τυφλός αγνοεί και τα δύο. Και εκείνος που θεραπεύτηκε από την πνευματική του πτύβλωση και βλέπει με τα νοερά μάτια, έχοντας δει το αληθινό και άδειτο φως, όταν από παραθυμία γυρίζει στην πρωτινή του τύφλωση και στερηθεί το φως, αισθάνεται έντονα τη στέρησή του και δεν αγνοεί από πού του προήλθε αυτή. Εκείνος όμως που είναι τυφλός εγγενετής δεν γνωρίζει τίποτα από αυτά, ούτε με την πείρα ούτε με την ενέργειά τους, εκτός αν εξακοήσει, ακούσει και μάθει κάτι για αυτά που ποτέ δεν είδε και διηγηθεί σε άλλους εκείνα που είκοσι. Όμως και αυτός και όσοι τον ακούνε δεν θα γνωρίζουν για ποια πράγματα μιλούν. 26. Είναι αδύνατον και στη σάρκα να προξενεί κανείς κόρο με άφθονα φαγητά και παράλληλα να απολαμβάνει πνευματικά την αιρή και θεία Χριστότητα. Όσο υπηρετήσει κανείς την κοιλιά του, τόσο θα στερηθεί την θεία Χριστότητα, και στο βαθμό που θα τελεπαιωρήσει κανείς το σώμα του, ανάλογα θα χορτάσει πνευματική τροφή και παρηγοριά. 27. Ας αφήσουμε όλα τα επίγεια, όχι μόνο τον πλούτο και το χρυσάφι και τα άλλα υλικά πράγματα του βίου, αλλά θα διώξουμε τελείως και την επιθυμία τους από τις ψυχές μας. Ας μισήσουμε όχι μόνο τις ειδονές του σώματος, αλλά και τις άλογες κινήσεις του, και ας φροντίσουμε να τον νεκρώσουμε με κόπους, γιατί με το σώμα εκδηλώνεται με επιθυμία και καταλήγει στην πράξη. Και όσο αυτό ζει, είναι επόμενο η ψυχή μας να είναι νεκρή και δυσκίνητη για κάθε θεία εντολή ή και τελείως ακίνητη. 28. Όπως η φλόγα στρέφεται
πάντοτε προς τα επάνω και μάλιστα αν ανακατέψει τα ξύλα έτσι και η καρδία του και ενόδοξου, δεν μπορεί να ταπεινωθεί, αλλά έτσι και του πεις εκείνα που τον ωφελούν, υπερηφανεύεται περισσότερο. Όταν δηλαδή τον ελέγχουν ή τον υιοθετούν, αντιλέγει έντονα. Και όταν τον επαινούν και τον κορακεύουν, επαίρεται άπρεπα. 29. Εκείνος που αποφάσισε να αντιλέγει είναι για τον εαυτό του δίκοπο μαχαίρι. Χωρίς να το καταλαβαίνει, φωνεύει την ψυχή του και την αποξενώνει από την αιώνια ζωή. 30. Εκείνος που αντιλέγει είναι όμοιος με εκείνον που παραδίνεται θεληματικά στους εχθρούς του βασιλιά. Γιατί η αντιλογία είναι αγκίστρη, με δόλωμα τη δικαιολογία με την οποία δελεαζόμαστε και καταπίνουμε το αγκίστρι στις αμαρτίες. Με αυτό συνηθίζουν να πιάνουν τη δύσπτυχη ψυχή από τη γλώσσα και το λαιμό, τα πνεύματα της προσμήνειας και άλλοτε την τεινάζουν ψηλά σαν στην υπερηφάνεια, άλλοτε την καταποντίζουν σε αβυσαλαίο χάος αμαρτίας και έτσι να την καταδικάζουν μαζί με τους δαίμονες και που έπεσαν από τον ουρανό. 31. Εκείνος που όταν δέχεται ατιμίες και ύβρις αισθάνεται μεγάλο πόνο στην καρδιά, ας μάθει από αυτό ότι κουβαλάει στον κόρφο του το παλιό φίδι. Αν λοιπόν υπομείνει με σιωπή ή αποκριθεί με μεγάλη ταπείνωση, εξασθενίζει αυτό το φίδι και το παραλύει. Αν όμως αντιπεί πικρόλογα ή μιλήσει με αυθάδεια, δίνει δύναμη στο φίδι και χύνει το δηλητήριό του, να χύνει το δηλητήριό του μέσα στην καρδιά του και να κατατρώει ανελέητα τα εντούστια του. Έτσι αυτό θα ενδυναμώνει κάθε μέρα και θα κατατρώει τη βελτίωση στο αγαθό και τη δύναμη της αθλίας ψυχής του, με αποτέλεσμα να ζει στο εξής για την αμαρτία και να είναι όμως τελείως νεκρός για την αρετή. 32. Αν θέλεις να παρνηθείς τον κόσμο και να διδαχθείς τον ευαγγελικό τρόπο ζωής, μην παραδώσεις τον εαυτό σου σε άπειρο ή εμπαθή διδάσκαλο για να μην διδαχθείς αντιευαγγελική τη διαβολική ζωή. Γιατί των καλών διδασκάλων είναι καλά τα μαθήματα, ενώ των κακών κακά. Και οι κακοί σπόροι οπωσδήποτε δίδουν κακούς καρπούς. 33. Να εγκαιτεύεις το Θεό με προσευχές και δάκρυα, να σου στείλει οδηγό, απαθή και άγιο. Αλλά και εσύ ο ίδιος να μελετάς τις γραφές και μάλιστα τα πρακτικά συγγράμματα των Αγίων Πατέρων και να αντιπαραβάλεις σε αυτά τη διδασκαλία και τις πράξεις του διδασκάλου και γέροντά σου, βλέποντάς τες όπως σε καθρέφτη και εξετάζοντας και όσα είναι σύμφωνα με τις γραφές, να τα εγκολπώνεις και να τα κρατείς στο νου σου, τα ανώθα όμως και ξένα να τα διακρίνεις και να τα απορρίπτεις για να μην πλανηθείς, γιατί να ξέρεις πολλοί πλάνοι και ψευδοδιδάσκαλοι υπάρχουν σήμερα. 34. Εκείνος που δεν βλέπει να υπόσχεται να οδηγεί τους άλλους είναι πλάνος και οδηγεί στην απώλεια εκείνους που τον ακολουθούν, σύμφωνα με το λόγο του Κύριου, όταν ένας τυφλός οδηγεί άλλον τυφλό, θα πέσουν και οι δύο σε λάθος. 35. Όποιος είναι τυφλός προς το ένα, είναι τελείως τυφλός προς όλα. Όποιος βλέπει στο ένα, βρίσκεται στη θεωρία των πάντων. Απέχει από τη θεωρία των πάντων και φτάνει στη θεωρία των πάντων, όντας έξω από τα θεωρούμενα. Όταν έτσι βρίσκεται στο ένα, βλέπει τα πάντα και ενώ είναι στα πάντα, δεν βλέπει τίποτα από αυτά. Όποιος βλέπει το ένα μέσω του ενός, βλέπει και τον εαυτό του και όλα και όλους. Και όντας κρυμμένος το ένα, τίποτε από τα πάντα δεν βλέπει. 36. Εκείνος που δεν τίθηκε την εικόνα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού του επιρανίου ανθρώπου, Α Κορινθίους 15:49, και Θεού, κατά το λογικό και νοερό του μέρος, με συνέστηση και γνώση, είναι μόνο σάρκα και αίμα, μην μπορώντας να λάβει αίσθηση της πνευματικής δόξας με λόγια, όπως είναι οι γεννημένοι τυφλοί, δεν μπορούν να εννοήσουν το φως του ηλίου μόνο με τα λόγια. 37. Όποιος έτσι ακούει και βλέπει και αισθάνεται, καταλαβαίνει τη σημασία των λεγόμενων, επειδή φόρεσε ήδη την εικόνα του επουρανίου και έφτασε στην πνευματική ωριμότητα που είναι ο Χριστός. Σε αυτή την κατάσταση που είναι να οδηγεί καλά στον δρόμο των θείων εντολών, το πίμνιο του Θεού, εκείνος που δεν έχει αυτή τη γνώση αλλά είναι σε άλλη κατάσταση, είναι φανερό ότι ούτε τα αισθητήρια της ψυχής έχει καθαρά και υγιή. Αυτός είναι καλό να οδηγείται μάλλον παρά να οδηγεί άλλους. 38. Εκείνος που βλέπει το πνευματικό του
δάσκαλο και οδηγό σαν Θεό δεν μπορεί να το αντιλέγει. Αν νομίζει και λέει ότι κάνει και τα δύο, να ξέρει πως έχει πλανηθεί και δεν ξέρει τι διάθεση προς το Θεό έχουν οι άνθρωποι του Θεού. 39. Εκείνος που πιστεύει ότι στο χέρι του οδηγού του είναι η ζωή και ο θάνατός του δεν αντιλέγει ποτέ. Η άγνοια αυτού του πράγματος γεννά την αντιλογία που προξενεί τον νοητό και αιώνιο θάνατο. 40. Πριν ακούσει την απόφαση ο υπόδικος έχει την άδεια να απολογηθεί και να ομιλήσει μπροστά στο δικαστή για ό,τι έκανε. Έπειτα όμως αφού φανερωθούν όσα έκανε και βγάλει την απόφαση του δικαστής δεν φέρνει καμία αντίρρηση ούτε μικρή ούτε μεγάλη σε εκείνους που τον τιμωρούν. 41. Πριν να εισέλθει ο μοναχός σε αυτό το δικαστήριο και φανερώσει όσα κρύβει η καρδιά του, ίσως να του επιτρέπεται να αντιλέγει είτε από άγνοια είτε γιατί νομίζει ότι κρύβει τις αμαρτίες του. Μετά τη φανέρωση όμως στο λογισμό του και την ειλικρινή εξομολόγηση, ποτέ πια δεν του επιτρέπεται να αντιλέγει στο δεύτερο μετά το Θεό δικαστή του και εξουσιαστεί μέχρι το θάνατό του, γιατί ο μοναχός που μπήκε από την αρχή σε αυτό το δικαστήριο και ξεγύμνωσε όσα κρύβει η καρδιά του, είναι και πριν πεπισμένος αν έχει κάποια πνευματική γνώση ότι είναι άξιος μυρίων θανάτων και πιστεύει ότι με την υπακοή και την ταπείνωσή του θα λυτρωθεί από κάθε τιμωρία και κόλαση. Αυτά βέβαια αν αληθινά γνωρίζει τι σημαίνει αυτό το μυστήριο. 42. Όποιος φυλάει αυτά ανεξάλειπτα στη διάνοιά του δεν θα έχει ποτέ καμία εμπαθή κίνηση στην καρδιά του όταν παιδαγωγείται ή νουθετείται ή ελέγχεται. Γιατί όποιος πέφτει στα σφάλματα αυτά, εννοώ την αντιλογία και την απιστία στο πνευματικό του πατέρα και διδάσκαλο, γκρεμίζεται αξιοθρύνητα ενώ ζει ακόμη στα βαθύτερα μέρη του Άδη και γίνεται κατοικία του σατανά και όλη του ακαθάρτου συρφετού του επειδή είναι απειθής και βαδίζει στην απώλεια. 43. Παρακαλώ εσένα το τέκνο της υπακοής να έχει συνεχώς αυτά μέσα στο νου σου και να αγωνίζεσαι με όλη τη δύναμή σου να μην γκρεμιστεί στα δεινά του Άδη που αναφέραμε, αλλά να παρακαλείς θερμά κάθε μέρα το Θεό λέγοντας «Θεέ και Κύριε των απάντων, εσύ που έχεις εξουσία πάνω σε κάθε πνοή και ψυχή, εσύ μόνος μπορείς να με γιατρέψεις, άκουσε τη δέησή μου του ταλαιπώρου και το φίδι που φωλιάζει μέσα μου, θανάτωσέ το με την επιφύτηση του Παναγίου σου Πνεύματος και αφάνισέ το. Και εμένα που είμαι φτωχός και γυμνός από κάθε αρετή, αξίωσέ με να πέσω στα πόδια του Αγίου μου Πατέρα με δάκρυα και έλκυσε την Αγία του ψυχή σε συμπάθεια για να με ελεήσει και δώσε Κύριε ταπείνω στην καρδιά μου και λογισμούς που αρμόζουν σε αμαρτωλό ο οποίος σου υποσχέθηκε να μετανοεί και μην εγκαταλείψει τελείως μία ψυχή που ήρθε μια για πάντα μαζί σου και εσύ ομολόγησε και εσύ και σε διάλεξε και σε προτίμησε αντί όλο τον κόσμο. Γνωρίζει Κύριε ότι θέλω να σωθώ αν και η κακή μου συνήθεια μου γίνεται εμπόδιο, αλλά σε σένα Κύριε είναι δυνατά όλα όσα είναι αδύνατα στους ανθρώπους. Λουκά 18:27. 44. Όποιοι με φόβο και τρόμο έβαλαν το καλό θεμέλιο της πίστης και της ελπίδας στην αυλή της ευσεβίας και στήριξαν τα πόδια τους ασάλευτα στο βράχο της υπακοής σε πνευματικούς πατέρες και ακούν τις εντολές τους σαν να προέρχονται από το στόμα του Θεού και πάνω σε αυτό το θεμέλιο της υπακοής τις κτίζουν αδίστακτα με ταπείνωση, αυτοί παρουσιάζουν αμέσως προκοπή και κατορθώνουν το μεγάλο και πρώτο κατόρθωμα, την απάρνηση του εαυτού των. Γιατί το να εκπληρώνει κανείς το ξένο θέλημα και όχι το δικό του, αυτό προξενεί όχι μόνο απάρνηση της ψυχής του, αλλά και νέκρωση προς τον κόσμο όλο. 45. Με αυτόν που αντελέγει στο πνευματικό του πατέρα, χαίρονται οι δαίμονες. Εκείνον που ταπεινώνεται μέχρι τα αμάνα, τον θαυμάζουν οι άγγελοι. Γιατί όποιος εργάζεται θεϊκό έργο, καθώς εξομοιώνεται με τον Υιό του Θεού, που έκανε υπακοή στον πατέρα του μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Φιλιππισίων 2:8. 46. Υπερβολική και άκερη συντριβή της καρδιάς σκοτίζει και θολώνει τη διάνοια. Εξαφανίζει την καθαρή προσευχή και την κατάνοιξη από την ψυχή και προξενεί πολύ μεγάλο πόνο στην καρδιά και από αυτό φέρνει σκληρότητα και άπειρη πόρος. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρούν οι δαίμονες να οδηγήσουν τους πνευματικούς σε απόγνωση. 47. Όταν μοναχή σου συμβούν αυτά, έχεις όμως στην ψυχή σου μεγάλο ζήλο και πόθο και τελειότητα,
ώστε να επιθυμήσεις να εκπληρώσεις κάθε εντολή του Θεού και να μην πέφτεις και αμαρτάνεις ούτε ακόμη και σε μόνο μάταιο λόγο, και να μην υποληφθείς κανένα από τους παλιούς Αγίους στην πράξη, στη γνώση και στη θεωρία. Παρόλα αυτά βλέπεις τον εαυτό σου να εμποδίζεται από εκείνον που σπέρνει τα ζυζάνια της αθυμίας και δεν σε αφήνει να φτάσει σε τέτοιο ύψος αγιοσύνης, υποβάλλοντας σου λογισμούς αθυμίας και λέγοντας: αδύνατο μέσα στον κόσμο να σωθείς και να φυλάξεις απαρασάλευτα όλες τις εντολές του Θεού. Τότε εσύ κάθισε μόνο σε μία αγωνία, περιόρισε τον εαυτό σου, συγκέντρωσε το λογισμό σου, πάρε καλή απόφαση στην ψυχή σου και πες: γιατί ψυχή μου είσαι περίλυπη και γιατί συνταράζεις? Στήριξε την ελπίδα στο Θεό, γιατί σε Αυτόν θα ανοίξω την καρδιά μου. Σωτηρία μου δεν είναι τα έργα μου, αλλά ο Θεός μου. Σωτηρία μου δεν είναι τα έργα μου, αλλά ο Θεός μου. Ψαλμό 42, 5. Με τα έργα του νόμου ποιος μπορεί να σωθεί? Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να δικαιώσει τον εαυτό του ενώπιον του Θεού. Ρωμαίων 3:20, Ψαλμός 142:2. Πιστεύοντας όμως το Θεό, ελπίζω να μου χαρίσει αυτό η σωτηρία ένεκεν της ανέκφρασης εσπλαχνίας του. Φύγε πίσω μου σατανά, εγώ προσκυνώ τον Κύριο και Θεό μου και το λατρεύω από την νεότητά μου. Αυτός μπορεί να με σώσει με μόνο το ελαιός του. Απομακρύσου λοιπόν από μένα. Ο Θεός που με έκανε κατ' εικόνα και ομοίωσή του θα σε καταργήσει. Λουκά 4:8, Γένεσης 1:26-27. 48. Ο Θεός μόνο αυτό ζητά από τους ανθρώπους, να μην αμαρτάνομαι. Αυτό δεν είναι έργο νόμου, αλλά φύλαξη απαράβατη της Θείας εικόνας που έχουμε και του Θείου αξιώματος. Μένοντας αυτά, όπως επιβάλλει η φύση μας και φορώντας το λαμπρό χιτόνα του Πνεύματος, μένουμε μέσα στο Θεό και ο Θεός μέσα σε μας και γινόμαστε θεοί κατά χάρη και οι Θεού φωτιζόμενοι με το φως της γνώσεως του Θεού. Α. Ιωάννου 4:13. 49. Η ακηδεία και η αίσθηση του βάρους σώματος που προκαλούνται στην ψυχή από την οκληρία και την αμέλεια οδηγούν σε εγκατάλειψη του συνηθισμένου κανόνα και σε σκοτισμό του νου και σε αθυμία, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται στην καρδιά λογισμοί δειλίας και βλαστημίας, ώστε ούτε στο συνηθισμένο τόπο της προσευχής να μην μπορεί να μπει εκείνος που πειράζεται από το δαίμονα της ακηδείας, αλλά να γίνεται οκληρός ή ακόμη και να κάνει παράλογες σκέψεις σε βάρος του Δημιουργού των όλων. Αφού λοιπόν έμαθες ποια είναι η αιτία αυτών και από πού σου προξενήθηκες, καν σπεύσε στο συνηθισμένο τόπο της προσευχής σου, πέσε μπρος στο φιλάνθρωπο Θεό και παρακάλεσέ τον με στεναγμούς καρδίας, με πόνο και δάκρυα, ζητώντας να ελευθερωθείς από το βάρος της ακηδείας και από τους πονηρούς λογισμούς. Θα σου δοθεί γρήγορα η απαλλαγή από αυτά, καθώς το ζητάς με πόνο και επιμονή. 50. Όποιος απέκτησε καθαρή καρδιά, αυτός νίκησε τη δειλία. Όποιος βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της καρθάρσεως, αλλά χτυπά τη δειλία, και άλλοτε τον χτυπά αυτή. Εκείνος που δεν αγωνίζεται καθόλου είναι τελείως ανέστητος και είναι φίλος των δαιμόνων και των παθών, και μαζί με την κοινοδοξία έχει και υπερηφάνεια, νομίζοντας ότι είναι κάτι ενώ δεν είναι τίποτα, ή είναι δούλος και υποχείριος της δειλίας, και εξαιτίας του νηπιώδους φρονήματός του τρέμει και φοβάται εκεί που δεν υπάρχει φόβος. Ούτε δειλία για εκείνους που φοβούνται τον Κύριο. Γαλάτας 6:3, Ψαλμός 13:5. 51. Εκείνος που φοβάται τον Κύριο δεν φοβάται τις επιθέσεις των δαιμόνων, ούτε τις αδύναμες εφόδους τους, αλλά ούτε και τις απειλές των πονηρών ανθρώπων. Όντας ολόκληρο σε κάποια φλόγα και φωτιά που καίει, όταν περπατεί η νύχτα ή η μέρα σε επικίνδυνα και σκοτεινά μέρη, διώχνει τους δαίμονες, οι οποίοι αυτοί μάλλον τον αποφεύγουν, και όχι αυτός εκείνους, για να μην περιπολυθούν από τη φούλογα της θείας φωτιάς που ακτινοβολεί από αυτόν. 52. Όποιος βαθίζει με το φόβο του Θεού, αυτός και αν ζει ανάμεσα σε πονηρούς ανθρώπους δεν φοβάται, γιατί έχει μέσα το φόβο του Θεού και τα καταμάχει το όπλο της πίστεως, με τα οποία έχει τη δύναμη και μπορεί όλα να τα κάνει, και αυτά ακόμη που φαίνονται στους πολλούς δύσκολα
και αδύνατα, είναι σαν γίγαντας ανάμεσα σε επιθήκους ή σαν βρυχόμενο λιοντάρι ανάμεσα σε σκύλους και αλεπούδες, στηρίζοντας την πεποίθησή του στον Κύριο και με το στερεότυφο ρόνημα τους χτυπά και τους τρομάζει, κρατώντας σαν σιδερένια ράβδο το θείο λόγο της σοφίας. 53. Όχι μόνο όποιος ησυχάζει μόνος ή είναι υποτακτικός, αλλά και ο ηγουγούμενος ή ο προϊστάμενος πολλών, και όποιος επίσης εκτελεί διακονία, οφείλει χωρίς αμφιβολία να είναι αμέριμνος, δηλαδή ελεύθερος από όλα τα βιωτικά. Και αν μεριμνούμε, γινόμαστε παραβάτε τις εντολές του Θεού που λέει: «Μη βάλετε μέριμνα στην ψυχή σας τι θα φάτε ή τι θα ντυθείτε, αυτά όλα επιδιώκουν τα έθνη». Και πάλι, προσέχετε μη βαρύνουν οι καρδιές σας από την κλεπάλη και τη μέθη και τις μέριμνες. Ματθαίου 6:31-32, Λουκά 21:34. 54. Εκείνος που έχει το λογισμό του να μεριμνά για τα πράγματα του βίου δεν είναι ελεύθερος, γιατί κυριεύεται από τη μέριμνα για αυτά και υποδουλώνεται σε αυτήν, είτε για τον εαυτό του μεριμνά είτε για τους άλλους. Ο ελεύθερος από αυτή τη μέριμνα δεν θα μεριμνήσει για βιωτικά, είτε για τον εαυτό του πρόκειται είτε για άλλους, και αν συμβεί να είναι επίσκοπος ή διάκονος ή ηγούμενος. Ούτε όμως και θα μείνει αργός, ούτε θα καταφρονήσει κάτι ακόμη από τα πιο ευτελή και πολύ μικρά, πράττοντας θεάρεστα όλα, θα είναι αμέριμνος σε όλα και σε όλο το βίο του. 55. Μην γκρεμίσει το δικό σου σπίτι θέλοντας να χτίσει το σπίτι του πλησίου. Πρόσεξε πόσο επικίνδυνο και δύσκολο έργο είναι αυτό. Μήπως επιδιώκοντας αυτό το πράγμα και το δικό σου σπίτι κατεδαφίσεις και το σπίτι του πλησίου δεν μπορέσεις να χτίσεις. 56. Αν δεν αποκτήσεις τέλεια ελευθερία και εμπαθείς από εμπαθείς προσκολήσεις στα πράγματα και στα χρήματα του βίου, μη θέλεις να αναλάβεις τη διαχείριση πραγμάτων για να μην κυριευτείς από αυτά, και αντί να λάβεις μισθό διακονίας υποστείς καταδίκη κλέφτη και ιεροσύλου. Και αν σε υποχρεώνει σε αυτό ο ηγούμενος, εσύ να έχεις τέτοια διάθεση σαν να μεταγυρίζεις σε φωτιά που μπορεί να σε κάψει. Και αν σου έρθει λογισμός να αφαιρέσεις τίποτα από αυτά, εμπόδισέ τον με εξομολόγηση και μετάνοια, και με την ευχή του ηγουμένου θα φυλαχτείς αυλαβείς. 57. Όποιος δεν έγινε απαθής δεν γνωρίζει ούτε υπάρχει ότι υπάρχει απάθεια, αλλά ότι ούτε πιστεύει ότι υπάρχει κανένας απαθής πάνω στη γη. Γιατί πως εκείνος που δεν απαρνήθηκε πρώτα τον εαυτό του και δεν έχισε το αίμα του για αυτή την πραγματική μακάρια ζωή, θα διανοηθεί ότι το έκανε άλλος για να αποκτήσει απάθεια? Έτσι και εκείνος που νομίζει ότι έχει πνεύμα άγιο ενώ δεν έχει καθόλου, δεν πιστεύει ποτέ όταν ακούει για τις ενέργειές του και εκδηλώνονται σε εκείνους που έχουν το Άγιο Πνεύμα. Ούτε πιστεύει ότι πιστεύει στη γενεά αυτή κανένας, και να δέχεται σαν τους Αποστόλους του Χριστού και όλους τους Αγίους τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος και κινείται από αυτό, ή που να αξιώνεται να το δει με γνώση και αίσθηση. Γιατί ο καθένας κρίνει τους άλλους από τη δική του κατάσταση, είτε αρετή έχει είτε κακία. 58. Άλλο πράγμα είναι η απάθεια της ψυχής και άλλο η απάθεια του σώματος. Η πρώτη καθαγιάζει και το σώμα με τη λαμπρότητά της και τη φωτοχυσία του πνεύματος. Η άλλη από μόνη της δεν ωφελεί διόλου εκείνον που την απόκτησε. 59. Αυτός που τον τελευταίο βαθμό της προσευχής ανυπρόσθηκε από τον βασιλιά σε πλούτο και σπουδαίο αξίωμα και έλαβε από αυτόν λαμπρή στολή και εντολή και στέκεται δίπλα του, αυτός λοιπόν κοιτάζει με πόθο τον βασιλιά και τον υπεραγαπά ως ευεργέτη του και βλέπει ολοκάθαρα τη στολή που φόρεσε και έχει επίγνωση του αξιώματος και του πλούτου που του δόθηκε. Κατά τον όμοιο τρόπο και ο μοναχός που αναχώρησε αληθινά από τον κόσμο και τα πράγματα του κόσμου και προσήλθε στον Χριστό, υπακούοντας με συνέστηση την πρόσκλησή του και ανυψώθηκε σε υψηλή πνευματική θεωρία με την εργασία των εντολών, βλέπει χωρίς πλάνη τον ίδιο τον Θεό να αντιλαμβάνεται ολοκάθαρα την αλλίωση που του έχει γίνει. Βλέπει δηλαδή πάντοτε τη χάρη του Πνεύματος που τον περιλάμπει, η οποία και ένδυμα ονομάζεται και βασιλική πορφύρα, ή μάλλον που είναι αυτός ο Χριστός, αφού αυτόν εντείνονται όσοι πιστεύουν σε αυτόν. Γαλάτας 3:27. 60.
Πολλοί διαβάζουν τις Θείες Γραφές ενώ άλλοι τις ακούνε όταν διαβάζονται. Λίγοι είναι εκείνοι που μπορούν να γνωρίζουν ορθά την αξία και τη σημασία όσων διαβάζουν. Οι πολλοί άλλοτε αποφαίνονται ότι είναι αδύνατα τα λεγόμενα Θείες Γραφές και άλλοτε τα βρίσκουν απίστευτα ή τους δίνουν σφαλερή αλληγορική ερμηνεία. Και εκείνα που λένε οι γραφές ότι θα γίνουν στον παρόντα χρόνο τα νομίζουν για μέλλοντα, ενώ τα μέλλοντα νομίζουν ότι έγιναν από και κάθε μέρα γίνονται και δεν έχουν ορθή κρίση μέσα τους ούτε αληθινή διάκριση σε θεία και ανθρώπινα πράγματα. 61. Όλους τους πιστούς οφείλουμε να τους βλέπουμε σαν έναν και να σκεφτόμαστε ότι στον καθένα από αυτούς είναι ο Χριστός και να έχουμε για τον καθένα τέτοια αγάπη ώστε να είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε για χάρη του και τη ζωή μας. Γιατί οφείλουμε να μην λέμε ούτε να θεωρούμε κανένα άνθρωπο κακό, αλλά όλους να τους βλέπουμε ως καλούς, όπως είπαμε. Και αν δεις έναν αδελφό να ενοχλείται από πάθη, να μην τον μισήσεις αυτόν, μίσησε τα πάθη που τον πολέμουν. Και αν τον δεις να τυραννείται από επιθυμίες και συνήθειες προηγουμένων αμαρτιών, περισσότερος πλαχνίσου του, μην τυχόν και δοκιμάσει και εσύ πειρασμό, αφού είσαι από υλικό που εύκολα γυρίζει από το καλό στο κακό. 62. Όποιος είναι κύβδηλος λόγω υποκρισίας ή επιμέτως για τα έργα του ή ραγισμένος από κάποιο πάθος ή κάπως ελλειπής από αμέλεια σε κάτι, αυτός δεν συμπεριλαμβάνεται στους ακέραιους κρίκους αλλά απορρίπτεται ως άχρηστος και αδόκιμος, γιατί αυτός μπορεί να γίνει αιτία σε καιρό εντάσεως να σπάσει η συνοχή της αληθισίδας και να προξενήσει διαίρεση στα αδιαίρετα και λύπες και στα δύο μέρη, και σε όσους έχουν προχωρήσει λύπη για εκείνους που έμειναν πίσω και σε αυτούς πόνο για το χωρισμό τους από αυτούς που προχωρούν. 63. Όπως όταν ρίξει κανείς χώμα πάνω στη φλόγα αναμένου καμινιού τη σβήνει, έτσι και οι βιωτικές μέρημνες και κάθε είδους εμπαθής προσκόλληση, έστω και σε ένα ευτελές και παραμικρό πράγμα, εξαφανίζει τη φλόγα που άναψε από την αρχή στην καρδιά. 64. Εκείνος που εγκυμονεί το φόβο του θανάτου συχαίνεται κάθε φαγητό και ποτό και στολισμό στην ενδυμασία και δεν θα φάει ούτε νερό, θα πιει ιδονικά. Θα δώσει μόνο τα απαραίτητα στο σώμα, μόνο όσα του αρκούν για να ζήσει. Θα παρνηθεί κάθε θέλημά του και θα γίνει με διάκριση δούλος για όλα όσα τον διατάζουν. 65. Εκείνος που παρέδωσε τον εαυτό του δούλο στους κατά Θεόν πατέρες του, από φόβο της κολάσεως δεν θα προτιμήσει να τον διατάζουν εκείνοι που τον ανακουφίζουν, που ανακουφίζουν τον πόνο της καρδιάς του, ούτε εκείνα που λύνουν τα δεσμά του φόβου. Ούτε θα υπακούσει σε εκείνους που επιδιώκουν να τον οδηγήσουν σε αυτά με τρόπο φιλικό ή κορακευτικό ή επιτακτικό, αλλά μάλλον θα προτιμήσει εκείνα που μεγαλώνουν αυτό τον πόνο και θα θελήσει εκείνα που σφίγγουν τα δεσμά του φόβου και θα αγαπήσει όσα ενισχύουν αυτόν τον δίμιο. Σε αυτά θα εμείνει σαν να μην περιμένει ποτέ να ελευθερωθεί ολότελα από αυτά, γιατί η ελπίδα της απαλλαγής κάνει ελαφρότερο τον πόνο, πράγμα που δεν ωφελεί εκείνον που μετανοεί θερμά. 66. Σε κάθε ένα που αρχίζει να ζει κατά Θεόν, είναι ωφέλιμος ο φόβος της κολάσεως και ο πόνος που γεννιέται από αυτόν. Εκείνος που φαντάζεται ότι μπορεί να βάλει αρχή χωρίς αυτόν τον πόνο και τον δεσμό, δεν θεμελιώνει μόνο πάνω στην άμμο της πράξης του, αλλά και νομίζει ότι μπορεί να χτίσει σπίτι στον αέρα χωρίς θεμέλια, πράγμα τελείως αδύναμο. Γιατί ο πόνος αυτός σε λίγο γεννά κάθε χαρά και ο δεσμός αυτός συντρίβει τα δεσμά όλων των αμαρτημάτων και των παθών και ο δίμιος αυτός προξενεί όχι θάνατο, αλλά ζωή αιώνια. 67. Όποιος δεν θελήσει να αποσκυρτίζει και να ξεφύγει τον πόνο που γεννά ο φόβος αιώνιας κολάσεως, αλλά τον ακολουθήσει με την προαίρεσή του και σφίξει περισσότερο τα δεσμά του ανάλογα με την αντοχή του, θα έχει συντομότερο δρόμο και θα παρουσιαστεί εμπρός στον βασιλέα των βασιλευόδων. Μόλις γίνει αυτό και διαμυδρά τη δόξα του, παρευθείς θα λυθούν τα δεσμά, ο δίμιος φόβος θα φύγει μακριά του και ο πόνος της καρδιάς του θα γίνει χαρά και θα γίνει πηγή η οποία αισθητός θα αναβλύζει δάκρυα ένα σαν ποτάμι και νοητός γαλήνη, πραότητα και ανέκφραστη γλυκύτητα, και ακόμη θα του δώσει ανδρεία και προθυμία να τρέχει ελεύθερα και ανεμπόδιστα προς την απόλυτη υπακοή σε εντολές του Θεού. Κάτι τέτοιο είναι αδύνατο στους αρχαρίους, γιατί γνώρισμα όσων έχουν προκόψει και φτάσει
είναι γνώρισμα όσων έχουν προκόψει και φτάσει στο μέσο. Για όσους όμως πλησιάζουν στην τελείωση, η πηγή αυτή γίνεται φως με ξαφνική αλίωση και μεταβολή της καρδίας. 68. Εκείνος που έχει μέσα του το φως του Παναγίου Πνεύματος, μην αντέχοντας να το βλέπει, πέφτοντας πριν στη γη και κράζει και φωνάζει με έκπληξη και μεγάλο φόβο, γιατί είδε και έπαθε κάτι που είναι πάνω από τη φύση και από κάθε λόγο και έννοια, και γίνεται σαν άνθρωπος που άναψε μέσα στα σπλάχνα του φωτιά από την οποία καίγεται, και μην μπορώντας να υποφέρει την πυρπόληση αυτή, είναι σαν να βρίσκεται σε έκσταση και να μην έχει δύναμη να ελέγξει τον εαυτό του, και καθώς λούζεται με ακατάπαυστα δάκρυα και δροσίζεται από αυτά, ανάβει δυνατότερα τη φωτιά του πόθου του. Χύνει τότε περισσότερα δάκρυα και με αυτά πλένεται και αστράφτει πιο λαμπρά, και όταν πυρωθεί ολότελα και γίνει φως, τότε εκπληρώνει το ρητό. Ο Θεός που ενώνεται με Θεούς και γίνεται γνωστός σε αυτούς, ίσως στο βαθμό που ήδη έχει ενωθεί με όσους ενώθηκαν μαζί του και έχει αποκαλυφθεί σε όσους τον γνώρισαν. 69. Πριν αποκτήσουμε το πένθος και τα δάκρυα, ας μη μας ξεγελά κανείς με απατηλά λόγια και ας μην διατηρούμε αυταπάτες. Δεν υπάρχει μέσα μας μετάνοια και αληθινή μεταμέλεια, ούτε φόβος Θεού στις καρδιάς μας, ούτε καταδικάσαμε τους εαυτούς μας, ούτε η ψυχή μας ήρθε σε αίσθηση της μελλοντικής κρίσης και των αιωνίων βασάνων. Γιατί αν καταδικάζαμε τους εαυτούς μας και αποκτούσαμε τα παραπάνω, ευθύς θα κελούθησαν τα δάκρυά μας. Χωρίς αυτά, ούτε η σκληροκαρδία μας μπορεί να μαλακώσει ποτέ, ούτε η ψυχή μας θα αποκτήσει πνευματική ταπείνωση, ούτε θα βρούμε τη δύναμη να γίνουμε ταπεινοί. Και εκείνος που δεν έφτασε σε τέτοια κατάσταση δεν μπορεί να ενωθεί με το Άγιο Πνεύμα. Εκείνος πάλι που δεν ενώθηκε με αυτό, έπειτα από την κάθαρσή του, ούτε στη θεωρία και στη γνώση του Θεού μπορεί να φτάσει, ούτε είναι άξιος να διδάσκεται μυστικά τις αρετές της ταπεινώσεως. 70. Εκείνους που υποκρίνονται ότι έχουν αρετή, και άλλο δείχνει το σχήμα τους και άλλο είναι το εσωτερικό τους, γεμάτο από κάθε αδικία, από φθόνο, φιλονικία και δυσοδεία των ειδωνών, οι περισσότεροι τους θυμούν σαν απαθείς και αγίους, επειδή δεν έχουν καθαρά τα μάτια της ψυχής και δεν μπορούν να τους αντιληφθούν από τους καρπούς τους. Εκείνος όμως που ζουν με ευλάβεια και αρετή και απλότητα στην καρδία και είναι πράγματι Άγιοι, τους περνούν για κοινούς ανθρώπους, τους προσπερνούν με καταφρόνηση και τους θεωρούν για μηδέν. Εφεσίους 5-6, Ματθαίου 7-16. 71. Τέτοιοι άνθρωποι θεωρούν διδακτικό και πνευματικό τον φλίαρο και επιδεικτικό, ενώ τον σιωπηλό που αποφεύγει με προσοχή την αργολογία τον λένε αγρίκο και αμίλητο. 72. Εκείνον που μιλάμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, οι υπερόπτες που σαν τον διάβολο νοσούν από υπερηφάνεια, τον αποστρέφονται ως υπερόπτη και υπερήφανο, γιατί πληγώνονται μάλλον με τα λόγια του αντί να έρχονται σε κατάνοιξη. Αντίθετα, εκείνον που μιλάει τα ορνευτά λόγια από το μυαλό του ή από μαθήματα και εξαπατά τους άλλους σχετικά με τη σωτηρία αυτών, τον υπερεπαινούν και τον παραδέχονται, και έτσι δεν υπάρχει ανάμεσά τους κανείς που να μπορεί να διακρίνουν και να δει τα πράγματα όπως πράγματι είναι. 73. Μακάρι, λέει, ο Θεός είναι εκεί, είναι όσοι είναι καθαροί στην καρδία, γιατί αυτοί θα δουν το Θεό. Η καθαρή καρδία δεν γίνεται από μία αρετή, ούτε δύο, ούτε δέκα, αλλά όλες μαζί, όταν όλες μαζί αποτελέσουν μία, ας πούμε, και αυτή κατορθωθεί σε τέλειο βαθμό. Ματθαίου 5-8. Μα ούτε και τότε μπορούν οι αρετές μόνες τους να κάνουν καθαρή την καρδία, χωρίς την ενέργεια και την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Όπως ο καλλιτέχνης εργάζεται την τέχνη του με τα εργαλεία του, αλλά χωρίς την ενέργεια της φωτιάς δεν μπορεί να κατασκευάσει το παραμικρό, έτσι και ο άνθρωπος κάνει τα πάντα και μεταχειρίζεται τις αρετές σαν εργαλεία, χωρίς όμως την παρουσία του πνευματικού πυρός όλα μένουν ανενέργεια και ανώφυλα. Δεν καθαρίζουν την ακαθαρσία και το οποίο της ψυχής. 74. Από το Άγιο Βάφτισμα παίρνουμε την άφεση των αμαρτιών μας και ελευθερωνόμαστε από την παλαιά κατάρα και αγιαζόμαστε με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Την τέλεια όμως χάρη, σύμφωνα με το ρητό, θα κατοικήσω μέσα τους και θα βαδίσω ανάμεσά τους, δεν την παίρνουμε τότε. Αυτή ανήκει σε όσους έχουν βέβαιη πίστη και εκδηλώνουν
και την εκδηλούν με τα έργα τους, γιατί όταν εκτραπούμε μετά το βάφτισμα σε πονηρές και αισχρές πράξεις, χάνουμε τελείως τον αγιασμό που πήραμε από αυτό. Έπειτα, με ανάλογη μετάνοια και εξομολόγηση και δάκρυα, παίρνουμε πρώτα την άφεση των αμαρτιών μας και συνέχεια τον αγιασμό μαζί με την ουράνια χάρη. Β. Κορινθίους 6:16. 75. Με τη μετάνοια γίνεται η εξάλληψη των αισχρών πράξεων. Ύστερα από αυτή χορηγείται το Άγιο Πνεύμα, όχι βέβαια χωρίς προϋποθέσεις, ανάλογα με την πίστη, τη διάθεση και την ταπείνωση εκείνων που μετανοούν με όλη την ψυχή τους, και αφού λάβουν αυτή την τέλεια άφεση των αμαρτιών τους από τον πνευματικό τους πατέρα και ανάδοχο. Γι' αυτό καλό είναι να μετανοούμε κάθε μέρα σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου, γιατί το «μετανοείτε, έφτασε η Βασιλεία των Ουρανών» μας δείχνει ότι είναι απεριόριστη η εργασία της μετάνοιας. Ματθαίου 3:2. 76. Χάρη του Παναγίου Πνεύματος δίνεται σαν αραβόνα στις ψυχές που νυμφεύονται το Χριστό, και όπως χωρίς αραβόνα η γυναίκα δεν εξασφαλίζει ότι θα γίνει σίγουρα η ένωσή της με τον άντρα, έτσι και η ψυχή ποτέ δεν βεβαιώνεται εσωτερικά ότι θα είναι αιώνια μαζί με τον Κύριο και Θεό της, και ότι θα ενώνεται μαζί του με μυστικό και ανέφραστο τρόπο, και θα απολαμβάνει το απλησίαστο κάλλος του αν δεν λάβει τον αραβόνα της χάρης του και δεν τον αποκτήσει κατά τρόπο συνειδητό μέσα της. 77. Όπως τα πρικοσύμφωνα, όταν δεν υπογραφούν από αξιόπιστους μάρτυρες, δεν κάνουν βέβαιο τον αραβόνα, έτσι και η έλαμψη της χάρης δεν είναι ασφαλής πριν από την εργασία των εντολών και την απόκτηση των αρετών. Η εργασία των εντολών και αρετές είναι για τον πνευματικό αραβόνα ό,τι και οι μάρτυρες στα πρικοσύμφωνα. Με αυτές δηλαδή αποκτούν οι μέλλοντες να σωθούν την τέλεια κατοχή του αραβόνα. 78. Πρώτα γράφονται, ας πούμε, τα πρικοσύμφωνα με την εργασία των εντολών και κατόπιν σφραγίζονται από τις αρετές και υπογράφονται. Και τότε δίνει ο νηφίος Χριστός στην νύμφη ψυχή το κλειδί, δηλαδή τον αραβόνα του πνεύματος. 79. Όπως η νύμφη πριν από το γάμο παίρνει μονάχα τον αραβόνα από τον νηφίο, την συμφωνημένη όμως πρίκα και τα υποσχόμενα δώρα, περιμένει να τα πάρει μετά το γάμο, έτσι και η νύμφη των πιστών εκκλησία και η ψυχή του καθενός μας πρώτα παίρνει από τον νηφίο Χριστό μόνο τον αναβόνα του πνεύματος. Τα αιώνια όμως αγαθά και την ουράνια βασιλεία περιμένει να ανταλάβει μετά την αναχώρηση από αυτόν τον κόσμο, όπως βεβαιώνεται από τον αραβόνα, ο οποίος της δείχνει σαν μέσα σε καθρέφτη τα αιώνια αγαθά και τη βεβαιωμένη και για τα συμφωνημένα με τον Κύριο και Θεό της. 80. Αν καθυστερεί ο νυμφίος σε ταξίδι μακρινό ή απασχολείται με άλλες υποθέσεις και αναβάλει το γάμο, η νύμφη μπορεί να θυμώσει, να καταφρονεί στην αγάπη του, να σβήσει ή να σχίσει το χαρτί του αραβόνα, εγκαταλείποντας έτσι αμέσως τις ελπίδες για το γάμο. Το ίδιο συμβαίνει και με την ψυχή. Αν κάποιος από τους αγωνιζομένους σκεφτεί ως πότε οφείλω να υποφέρω και παραμελήσει όλους διόλου τους ασχετικούς κόπους και αγώνας, είναι σαν να σβήνει και να σχίζει την παραμέληση των εντολών και την εγκατάλειψη της αδιάκοπης μετάνοιας, τα συμφωνητικά, και έτσι χάνει αμέσως και τον αραβόνα και την ελπίδα προς το Θεό ολότερα. 81. Όταν η νύμφη μεταθέσει την αγάπη της από τον νυμφίο σε κάποιον άλλον και κοιμηθεί μαζί του φανερά ή κρυφά, όχι μόνο δεν παίρνει τίποτα από όσα υποσχέθηκε ο νυμφίος, αλλά περιμένει και άξια τιμωρία και κατηγορία κατά τον νόμο. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς. Όταν κανείς μεταθέσει την αγάπη του από τον νυμφίο Χριστό στην επιθυμία κάποιου άλλου πράγματος, φανερά ή κρυφά, και η καρδιά του δεθεί με αυτό το πράγμα, γίνεται μισητή και συχαμερή στον νυμφίο της και ανάξια να ενωθεί μαζί του. Γιατί αυτός είπε: «Εγώ αγαπώ όσους με αγαπούνε». Παροιμίων 8:17. 82. Από αυτά τα σημεία πρέπει ο καθένας να κατανοεί αν έλαβε τον αραβόνα του πνεύματος από τον νυμφίο και δεσπότη Χριστό, και αν τον έλαβε ας φροντίζει να τον κρατά. Αν όμως δεν αξιώθηκε ακόμη να τον λάβει, ας φροντίσει με τα καλά έργα και τις πράξεις και την ολόθερη μετάνοια να τον λάβει και να τον φυλάξει με την εργασία των εντολών και την απόκτηση των αρετών. 83. Τη στέγη κάθε σπιτιού την στηρίζουν τα θεμέλια και η τύχη.
τα θεμέλια πάλι μπαίνουν ως απαραίτητα χρήσιμα για να σηκώσουν τη στέγη, και ούτε η στέγη μπορεί να τα κατασκευάσει χωρίς θεμέλια, ούτε τα θεμέλια χωρίς στέγη χρησιμεύουν ή οφείλουν το παραμικρό. Έτσι, η χάρη του Πνεύματος συντηρείται από την εργασία των εντολών, ενώ τα έργα των εντολών καταβάλλονται σαν θεμέλια για τη δωρεά του Θεού. Και ούτε η χάρη του Πνεύματος παραμένει χωρίς την εργασία των εντολών, ούτε η εργασία των εντολών χωρίς τη χάρη του Θεού είναι χρήσιμη και ωφέλιμη. 84. Όπως το δίχως σκεπή σπίτι που έμεινε έτσι από την αμέλεια του οικοδόμου όχι μόνο είναι άχρηστο αλλά και προκαλεί ειρωνία σε βάρος εκείνων που το έκτισε, έτσι και εκείνος που έβαλε τα θεμέλια της εργασίας των εντολών και σήκωσε τείχους υψηλών αρετών, αν δεν λάβει και τη χάρη του Πνεύματος με θεωρία και γνώση ψυχής, είναι ατελής και άξιο να τον νικτήρουν οι τέλη. Αυτό στερήθηκε τη χάρη οπωσδήποτε από δύο αιτίες, ή αμέλησε τη μετάνοια, ή βλέποντας το σύνολο των αρετών αποθαρρύνθηκε από το άπειρο πλήθος και παρέλειψε κάποια από εκείνες που εμείς θεωρούμε πολύ μικρές, είναι όμως αναγκαίες για να ολοκληρωθεί το σπίτι των αρετών, γιατί χωρίς αυτές δεν μπορεί να στεγαστεί με τη χάρη του Πνεύματος. 85. Αν γι' αυτό κατήλθε στη γη ο Υιός του Θεού και Θεός για να μας συμφιλιώσει, δηλαδή μέσω του εαυτού του με τον Πατέρα του με τον οποίο είμαστε εχθροί, και να μας ενώσει συνειδητά με τον εαυτό του μέσω του Αγίου και ομοιουσίου Πνεύματός του, ποια άλλη χάρη θα επιτύχει εκείνος που θα χάσει αυτή? Οπωσδήποτε ούτε συμφιλιώθηκε με αυτόν, ούτε ενώθηκε μαζί του με τη μέθεξη του Αγίου Πνεύματος. Ρωμαίων 5:10. 86. Εκείνος που έγινε μέτοχος του Θείου Πνεύματος ελευθερώνεται από τις εμπαθείς επιθυμίες και ειδονές, δεν αποχωρίζεται όμως στις σωματικές ανάγκες της φύσεως. Ως ελευθερωμένος λοιπόν από τα δεσμά της εμπαθούς ορέξεως και ενωμένος με την αθάνατη δόξα και γλυκύτητα, βιάζεται αδιάκοπα να είναι στα ουράνια και να μένει μαζί με το Θεό, και ούτε για λίγο να μην απομακρύνεται από τη θεωρία του και την ακόριστη απόλαυσή του, αλλά και ως δεμένος με τη φθορά και με το σώμα, κατακάμπτεται από αυτό και σέρνεται και στρέφεται στα γήινα, και έχει γι' αυτό τόση λύπη όση νομίζω έχει η ψυχή του αμαρτωλού όταν χωρίζεται από το σώμα. 87. Όπως εκείνο που αγαπά το σώμα του και τη ζωή του, τις συντονές και τον κόσμο, ο χωρισμός από αυτά είναι θάνατος, έτσι και σε εκείνο που αγαπά την αγνία και το Θεό, τα άειλα και την αρετή είναι πραγματικά θάνατος εκείνη, ακόμη και ο παραμικρός χωρισμός της διάνοιάς του από αυτά. Αν εκείνος που βλέπει το αισθητό φως κλείσει λίγο τα μάτια του ή του τα καλύψει ένας άλλος, στεναχωρείται και λυπείται και δεν μπορεί διόλου να το ανεχθεί αυτό, και μάλιστα αν έβλεπε πράγματα χρήσιμα και παράξενα, δεν θα λυπηθεί και δεν θα θλιβεί περισσότερο εκείνος που φωτίζεται από το Άγιο Πνεύμα και βλέπει αισθητά και νοερά την εγρήγορση, στην εγρήγορση στον ύπνο του εκείνα τα αγαθά του, τα αγαθά που μάτια δεν είδαν και αυτιά δεν άκουσαν και άνθρωπος δεν τα διανόηθηκε. Α. Κορινθίους 2:9. Τα οποία και οι άγγελοι επιθυμούν να κατανοήσουν. Αν αποσπαστεί από τη θεωρία όλων αυτών από κάποιο άλλο πράγμα, γι' αυτό του φαίνεται θάνατος και αποξένωση από την αιώνια ζωή. Α. Πέτρων 1:2. 88. Άλλοι μακάρισαν τον ερημικό βίο και άλλοι τον κοινοβιακό. Άλλοι το να είναι προϊστάμενοι λαού και να τον θετούν και να τον διδάσκουν και να συγκροτούν εκκλησίες από τις οποίες πολλοί τρέφονται ψυχικά και σωματικά. Εγώ κανέναν δεν προτιμώ από τον άλλον. Ούτε τον έναν επαινώ, ούτε τον άλλον κατηγορώ. Αλλά πιστεύω ότι σε όλα και σε κάθε έργο και πράξη η ζωή που γίνεται για το Θεό σύμφωνα με τις εντολές του Θεού είναι παμακάριστη. 89. Η ζωή των ανθρώπων διατηρείται από διάφορες επιστήμες και τέχνες. Ο καθένας ασκεί τη δική του εργασία και συνεισφέρει με αυτήν, και έτσι δίνοντας ο ένας τον άλλον και παίρνοντας από αυτόν, ζουν οι άνθρωποι ικανοποιώντας φυσικές και υλικές τους ανάγκες. Έτσι συμβαίνει και στα πνευματικά. Ασκώντας καθένας άλλη αρετή και ακολουθώντας άλλο δρόμο ζωής,
κατευθύνονται όλοι από κάθε μέρος στον ίδιο σκοπό. 90. Σκοπός όλων εκείνων που ζουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού είναι να ευαρεστήσουν τον Χριστό, το Θεό μας, και να επιτύχουν τη συμφιλίωση με τον Πατέρα μέσω της μετοχής του Πνεύματος, και με αυτόν τον τρόπο να κερδίσουν τη σωτηρία τους. Γιατί αυτό είναι η σωτηρία κάθε ψυχής, και αν αυτό δεν γίνει, άχρηστος ο κόπος και μάταιη η εργασία μας. Ανώφελος θα είναι και κάθε δρόμος ζωής, ο οποίος θα οδηγεί σε αυτό εκείνο που τον ακολουθεί. 91. Εκείνος που άφησε όλο τον κόσμο και πήγε στο βουνό Τάχα για την ησυχία, και από εκεί γράφει επιδεικτικά στους κοσμικούς, και άλλους μεν μακαρίζει, άλλους κολακεύει και άλλους επαινεί. Μοιάζει με εκείνον που πήγε, που είδε διαζύγιο από γυναίκα πόρνη, άσχημη και κακιά, και έφυγε σε μακρινό τόπο για να απαλλαγεί ακόμη και από τη θύμησή της. Κατόπιν όμως, αφού ξέχασε το σκοπό και για τον οποίο πήγε στο βουνό, ωραίγεται και γράφει προς όσους συναναστρέφονται με την πόρνη εκείνη και μολύνεται, ας πούμε, μαζί της, και να τους μακαρίζει. Αυτός, εφόσον παραδέχεται με την πρόθεσή του τους ανθρώπους αυτούς, συμμετέχει κατά κάποιο τρόπο στη μίξη τους με εκείνη, αν όχι με το σώμα του, αλλά οπωσδήποτε με την καρδία και το νου του. 92. Όσο αξιέπαινοι και μακάρι είναι εκείνοι που ζουν μέσα στον κόσμο και διατηρούν καθαρές τις αισθήσεις και τις καρδίες τους από κάθε πονηρή επιθυμία, και τόσο αξιοκατηγόρητοι και αξιοκαταφρόνητοι είναι εκείνοι που ζουν σε όρη και σπήλαια και επιθυμούν τους επένους και τους μακαρισμούς των ανθρώπων, γιατί αυτοί θεωρούνται μοιχοί από το Θεό που ερευνά τις καρδιές μας. Εκείνος που επιθυμεί να ακουστεί ο βίος του και το όνομά του και η πολιτεία του στον κόσμο, γίνεται πόρνος και μοιχός στη σχέση του με το Θεό, σύμφωνα με το Δαβίδ, όπως παλιά ο λαός των Ιουδαίων. Ρωμαίων 8:27. Ψαλμός 105:39. 93. Εκείνος που με ανεπιφύλακτη πίστη στο Θεό απαρνήθηκε τον κόσμο και τα πράγματα του κόσμου, πιστεύει ότι ο Κύριος είναι φιλάνθρωπος και σπλαχνικός και δέχεται όσους έρχονται προς Αυτόν με μετάνοια, ξέροντας ότι ο Θεός τιμά τους δούλους του, επιτρέποντας να δεχτούν αντιμώσεις και να τους πλουτίζει μέσα από τη φτωχία τους, και τους δοξάζει μέσα από ύβρις και εξευτελισμούς, και μέσα από το θάνατό τους καθιστά μετόχους και κληρονόμους σε αιωνίου αιώνια ζωής, τρέχει βιαστικά μέσω όλων αυτών προς την αθάνατη πηγή σαν το διψασμένο ελάφι, και με αυτά ανεβαίνει προς τα επάνω σαν με σκάλα, την οποία ανεβαίνουν και κατεβαίνουν άγγελοι για να βοηθούν τους ανερχόμενους, και στην κορυφή της κάθεται ο Θεός, περιμένοντας να δείξουμε όσο μπορούμε τη διάθεση και την προθυμία μας, όχι ότι ευχαριστείτε να μας βλέπει να κοπιάζουμε, αλλά γιατί ως φιλάνθρωπος θέλει να μας δίνει τους μισθούς σαν να μας τους οφείλει. Γένεσης 28:12-13. 94. Ο Θεός δεν αφήνει εκείνους ποτέ εκείνους που προσέρχονται ανεπιφύλακτα σε Αυτόν να πέσουν χωρίς σηκωμό, αλλά όταν βλέπει ότι δεν έχουν δύναμη, συμπράττει και βοηθεί, τους προσφέρει ενίσχυση από ψηλά και τους φέρνει κοντά του, συνεργεί και φανερά και κρυφά, και έτσι που αυτοί να μην το συνειδητοποιούν και αλλιώς με τρόπο συνειδητό, έως ότου αφού ανεβούν όλη την κλίμακα, προσεγγίσουν σε Αυτόν και ενωθούν εξ ολοκλήρου με Αυτόν και λησμονήσουν όλα τα επίγεια και βρεθούν μαζί του εκεί ψηλά, είτε με το σώμα τους είτε χωρίς το σώμα, δεν γνωρίζω, να ζουν μαζί του και να απολαμβάνουν τα απόρριτα αγαθά. Β' Κορινθίους 12:3. 95. Είναι δίκαιο πρώτα να βάζουμε τον τράχυλό μας κάτω από το ζυγό των εντολών του Χριστού, και ούτε να αφηνιάζουμε ούτε να οπισθοχωρούμε, αλλά ορθά και με προθυμία να βαδίζουμε πάνω στα ίχνη τους μέχρι θανάτου, και με αυτές να καλλιεργούμε τον εαυτό μας, που είναι πράγματι ο νέος του Θεού Παράδεισος, ώσπου ο Υιός μαζί με τον Πατέρα διαμέσου του Αγίου Πνεύματος έρθει και κατοικήσει μέσα μας. Και τότε, όταν τον αποκτήσουμε ολοκληρωτικά ενικό μας και διδάσκαλο, όποιον
από μας προστάξει και όποια υπηρεσία του εμπιστευτεί θα την αναλάβει και θα την εκτελέσει πρόθυμα όπως θέλει εκείνος. Δεν πρέπει όμως να τη ζητούμε πριν την ώρα, μα ούτε όταν μας την αναθέτουν άνθρωποι να τη δεχόμαστε, αλλά να είμαστε σταθεροί στις εντολές του Κυρίου και Θεού και να αναμένουμε το δικό του πρόσταγμα. 96. Όταν μας ανατεθεί μια διακονία θείων πραγμάτων και διαπρέψουμε σε αυτήν, αν μας κατευθύνει το πνεύμα να στραφούμε σε άλλη διακονία ή εργασία ή πράξη, ας μη φέρουμε αντίρρηση, γιατί ο Θεός δεν θέλει ούτε αργή να είμαστε, ούτε την ίδια εργασία που αρχίσουμε να μένουμε έως το τέλος, αλλά να προοδεύουμε και να είμαστε ακίνητοι και να επιτύχουμε τα ανώτερα, καθώς θα συμμορφωνόμαστε με το θείο θέλημα και όχι με το δικό μας. 97. Εκείνος που φροντίζει να νεκρώσει το δικό του θέλημα οφείλει να κάνει το θέλημα του Θεού και στη θέση του δικού του να αντισάγει μέσα του το θέλημα του Θεού και να το φυτεύει και να το μπολιάζει μέσα στην καρδιά του. Οφείλει ακόμη να προσέχει με ακρίβεια εκείνα που φυτεύει και μπολιάζει, αν δηλαδή τα φυτά ρίζωσαν βαθιά και έπιασαν, και αν στα μπόλια έκλεισε η πνιγή και αυτά ενώθηκαν και έγιναν ένα δέντρο, αν μεγάλωσαν και αν έβγαλαν άνθη και αν έκαναν ωραίο και γλυκό καρπό, τότε θα λησμονήσει και τη γη που δέχτηκε πρωτύτερα το σπόρο και τη ρίζα πάνω στην οποία μπολιάστηκε το ακατανόητο και απερίγραπτο εκείνο φυτό που φέρνει ζωή. 98. Σε εκείνον που κόβει το θέλημά του από φόβο Θεού, ο Θεός χαρίζει το δικό του θέλημα χωρίς εκείνος να το ξέρει ή να το συνειδητοποιεί και να κρατεί και το κρατεί ανεξάλληπτο μέσα στην καρδιά του. Ακόμη ανοίγει τα μάτια της διάνοιάς σου ώστε να γνωρίζει καθαρά και να του δίνει δύναμη και να το εκπληρώνει. Αυτά τα ενεργεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος και χωρίς αυτήν δεν γίνεται τίποτε. 99. Αν έλαβες την άφεση όλων των αμαρτιών σου είτε με την εξομολόγηση είτε με την περιβολή του Αγίου και Αγγελικού Σχήματος, για τόση θερμή αγάπη, ευχαριστία και ταπείνωση είναι αιτία αυτό. Γιατί ενώ ήσουν άξιος για μοίριες τιμωρίες και όχι μόνο απαλλάχθηκες από αυτές, αλλά και να αξιώνεσαι η υιοθεσία και δόξα και βασιλεία των ουρανών, αλλά στρέφοντας το νου σου και έχοντας πάντα στη μνήμη σου να είσαι έτοιμος και να προπαρασκευάζεσαι και να μην προσβάλλεις εκείνον που σε έπλασε και σε τίμησε και συγχώρησε τα αναρρύθμιτα αμαρτήματά σου, αλλά να τον δοξάσεις και να τον τιμήσεις με όλα τα έργα σου και να σε δοξάσει και αυτός περισσότερο εσένα που σε τίμησε παραπάνω από όλη την ορατή κτήση και να σε ονομάσει γνήσιο φίλο του. 100. Όσο η ψυχή είναι πολυτιμότερη από το σώμα, τόσο ο λογικός άνθρωπος είναι ανώτερος από όλη την κτήση. Μη βλέπεις λοιπόν άνθρωπε τα μεγέθη των κτισμάτων και τα νομίζεις πιο πολύτιμα από σένα, αλλά βλέποντας τη χάρη που σου δόθηκε, κατανοώντας την αξία της νοερής λογικής ψυχής σου, να ανυμνείς το Θεό που σε τίμησε παραπάνω από όλα τα ορατά. 101. Ας σκεφτούμε πώς θα δοξάσουμε το Θεό. Ο Θεός δοξάζεται από μας, όχι με άλλον τρόπο, αλλά όπως δοξάστηκε από τον Υιό, με εκείνα δηλαδή που δόξασε ο Υιός τον Πατέρα, δοξάστηκε με όλα και εκείνος από τον Πατέρα. Αυτά και εμείς ας φροντίσουμε να πράξουμε με επιμέλεια και να δοξάσουμε εκείνον που καταδέχθηκε να ονομαστεί Πατέρας μας επουράνιος, και δοξαστούμε από Αυτόν με τη δόξα που έχει ο Υιός από Αυτόν προτού δημιουργηθεί ο κόσμος. Ιωάννου 17:5. Αυτά με τα οποία δόξασε ο Υιός τον Πατέρα είναι ο Σταυρός, δηλαδή η νέκρωση όλου του κόσμου, η θλίψη, οι πειρασμοί και τα λοιπά παθήματα του Χριστού. Όταν τα υποφέρουμε αυτά με μεγάλη υπομονή, μιμούμαστε τα παθήματα του Χριστού και δοξάζουμε με αυτά τον Πατέρα και Θεό μας ως κατά χάρη παιδιά του και συγκληρονόμοι του Χριστού. Ρωμαίων 8:17. 102.
Η ψυχή που δεν ένιωσε ότι ελευθερώθηκε τελείως από τη σύνδεση από την εμπαθή πρόσκληση στα οράτα, δεν μπορεί να υποφέρει χωρίς λύπη τα λυπηρά που τη συμβαίνουν και τις βλάβες από ανθρώπους και δαίμονες. Αλλά καθώς είναι δεμένη γερά από την εμπαθή προσκόλληση στα ανθρώπινα πράγματα, υποφέρει τις οικονομικές ζημιές και στεναχωρείται από στερήσεις πραγμάτων και νιώθει σφοδρή ειδονή όταν δέχεται πληγές στο σώμα. 103. Όποιος απέσπασε την ψυχή του από τη σχέση και την επιθυμία των αισθητών και τη σύνδεση με τον Θεό, όχι μόνο θα καταφρονήσει τα χρήματα και τα κτήματά του και δεν θα λυπηθεί αν τα χάσει σαν να είναι ξένα, αλλά και τα λυπηρά που πλήττουν το σώμα του θα τα υπομείνει με χαρά και την πρέπουσα ευχαριστία βλέποντας διαρκώς, όπως λέει ο Θείος Απόστολος, τον εξωτερικό άνθρωπο να φθήρεται, ενώ τον εσωτερικό να ανανεώνεται καθημερινά. Διαφορετικά δεν είναι δυνατόν να υποφέρουμε με χαρά τις θλίψεις που παραχωρεί ο Θεός. Τότε χρειάζεται τέλεια γνώση και πνευματική σοφία. Εκείνος που τα στερείται αυτά βαδίζει πάντοτε σε σκοτάδι απελπισίας και άγνοιας και δεν μπορεί διόλου να δει το φως της υπομονής και της παρηγοριάς. 104. Κάθε δοκισίσοφος λόγω ανθρώπινης επιστήμης δεν θα αξιωθεί ποτέ να εμβαθύνει στα μυστήρια του Θεού και να τα δει, ώσπου να θελήσει πρώτα να ταπεινωθεί και να γίνει μωρός, αποβάλλοντας μαζί με την υπεροψία και τις γνώσεις που κατέχει. Γιατί εκείνος που κάνει έτσι και ακολουθεί εκείνους που είναι σοφοί στα θεία και με ανεπιφύλαχτη πίστη και χειραγωγείται από αυτούς, μπαίνει μαζί τους στην πόλη του ζώντος Θεού και οδηγούμενος και φωτιζόμενος από το Θείο Πνεύμα βλέπει και διδάσκεται εκείνα τα οποία κανείς από τους άλλους ανθρώπους δεν μπορεί ποτέ να δει και να τα μάθει. Και τότε γίνεται διδαγμένος από το Θεό. Ιωάννου 6:45. 105. Τους διδαγμένους από το Θεό, οι μαθητές των σοφών αυτού του κόσμου τους θεωρούν μωρούς. Στα αλήθεια όμως η μωρή είναι αυτή, καθώς είναι κορεσμένη με την απομοραμένη κοσμική σοφία την οποία ο Θεός απέδειξε μωρία σύμφωνα με το Θείο Απόστολο. Α Κορινθίους 1:20. Την ίδια ο Λόγος του Θεού την ονομάζει επίγεια ψυχική, δαιμονιώδη, γεμάτη αριστικότητα και φθόνο. Ιακώβου 3:15. Καθώς λοιπόν αυτοί στερούνται το Θείο Φως και δεν μπορούν να δουν τα θαύματα που αυτό φανερώνει, θεωρούν πλανεμένους εκείνους που ζουν μέσα στο φως και βλέπουν και διδάσκουν όσα είναι σε αυτό, ενώ οι πλανεμένοι είναι αυτοί οι άγευστοι των απορρίτων αγαθών του Θεού. 106. Ό,τι και τώρα υπάρχουν ανάμεσά μας απαθείς και άγιοι και γεμάτοι Θείο Φως, οι οποίοι τόσο νέκρωσαν τα γήινα μέλη τους από κάθε καθαρσία και εμπαθή επιθυμία, ώστε όχι μόνο οι ίδιοι να μην σκέφτονται ή να μην κάνουν κανένα κακό, αλλά και άλλοι, αν τους σωθούν, να μην παθαίνουν καμία αλλίωση στην απάθεια της απαθίας του. Ότι λοιπόν υπάρχουν και τώρα θα το ήξεραν εκείνοι που τους κατηγορούν ότι έχουν αδιαφορία, που απιστούν ακούγοντάς τους να διδάσκουν περί θείων πραγμάτων με τη σοφία του Πνεύματος, αν βέβαια είχαν κατανοήσει τα θεία λόγια που διαβάζουν και ψάλλουν καθημερινά. Γιατί αν είχαν αποκτήσει την τέλεια γνώση της Θείας Γραφής, θα πίστευαν στα λόγια του Θεού και στα αγαθά που Αυτός μας χάρισε. Επειδή όμως στερούνται αυτά τα καλά από υψηλοφροσύνη και αμέλεια, γι' αυτό διαβάλλουν από απιστία εκείνους που μετέχουν σε αυτά και διδάσκουν για αυτά. 107. Εκείνοι που είναι γεμάτοι από τη χάρη του Θεού και τέλειοι στην ουράνια γνώση και σοφία θέλουν να επισκέπτονται και να βλέπουν τους κοσμικούς για τούτο μόνο, για να τους προξενήσουν κάποιο μισθό με την υπόμνηση των εντολών του Θεού και με την αγαθοεργία, αν βέβαια ακούσουν και αν εννοήσουν και πιστούν. Γιατί όσοι δεν οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού βαδίζουν στο σκοτάδι και δεν γνωρίζουν πού πηγαίνουν. Ιωάννου 12:35. Ούτε σε ποιες εντολές πρέπει να προχωρήσουν. Είναι όμως ενδεχόμενο να ανανύψουν κάποτε από την υψηλοφροσύνη που τους κατέχει και να δεχτούν την αληθινή διδασκαλία του Αγίου Πνεύματος, αφού ακούσουν
το θέλημα του Θεού ανώθευτα και ακαπήλευτα να μετανοήσουν με την εκπλήρωσή του και να λάβουν κάποιο πνευματικό χάρισμα. Αν τελικά δεν μπορέσουν να προξενήσουν στους κοσμικούς τέτοια ωφέλη, τότε θρηνώντας την πόρος της καρδίας τους, γυρίζουν στα κελιά τους και παρακαλούν μέρα και νύχτα για τη σωτηρία τους. Γιατί εκείνοι που είναι πάντοτε μαζί με το Θεό και γεμάτοι από κάθε καλό, για τίποτε άλλο δεν θα λυπηθούν ποτέ παρά μόνο γι' αυτό. 108. Ποιος είναι ο σκοπός της ένσαρσης οικονομίας του Θεού, λόγω ο οποίος διακηρύσσεται σε όλη τη Θεία Γραφή, αλλά εμείς μένουμε στην ανάγνωση χωρίς να φτάνουμε στην επίγνωσή του? Πάντως αυτός ο σκοπός είναι, αφού μετάσχει ο εκείνος τα δικά μας, να μας κάνει κοινωνούς των δικών του. Ο Υιός δηλαδή του Θεού έγινε άνθρωπος, ή έγινε Υιός Θεού, για να κάνει Υιούς Θεού τους ανθρώπους, ανεβάζοντας το γένος μας κατά χάρη σε εκείνα που ο ίδιος καταφύσει, αναγεννώντας μας με το Άγιο Πνεύμα και εισάγοντές μας ευθύ στη Βασιλεία των Ουρανών, ή μάλλον μας χαρίζει να έχουμε τη Βασιλεία των Ουρανών μέσα μας. Λουκά 17:21. Ώστε να μην ελπίζουμε απλώς ότι θα μπούμε σε αυτήν, αλλά κατέχοντάς την να διαλαλούμε. Η ζωή μας είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό μέσα στο Θεό. Κολασσίες 3:3. 109. Το βάφτισμα δεν αφαιρεί το αυτεξούσιο και την ελευθερία της προαιρέσεως μας, αλλά μας χαρίζει ελευθερία να μην εξουσιαζόμαστε πια χωρίς να θέλουμε από το διάβολο. Μετά το βάφτισμα από εμάς εξαρτάται ή να μείνουμε με τη θέλησή μας στις εντολές του Χριστού, του Κυρίου και Θεού, στο οποίο το όνομα βαφτιστήκαμε, και να βαδίζουμε στο δρόμο των προσταγμάτων του, ή να αφήνουμε στον ίσιο αυτό δρόμο και να επιστρέφουμε στον πόλεμο και εχθρό μας διάβολο. 110. Όποιοι μετά το Άγιο Βάφτισμα υποχωρούν στα θέληματα του πονηρού και πράγουν όσα υποβάλλει εκείνος, αποξενώνουν τον εαυτό τους από την Αγία Μήτρα του Θείου Βαφτίσματος, σύμφωνα με το λόγο του Δαβίδ, Ψαλμός 57:4. Γιατί κάθε ένας από εμάς δεν αλλοιώνεται ούτε απομακρύνεται από τη φύση του κατά την οποία πλάστηκε, αλλά έχοντας πλαστεί από το Θεό αγαθός, γιατί ο Θεός δεν έκανε κανένα κακό, και όντας αμετάτρεπτος στη φύση που πλάστηκε και στην ουσία του, πράττει εκείνα ακριβώς που με εκούσια γνώμη προαιρείται και θέλει, είτε αγαθά είτε κακά, όπως δηλαδή το μαχαίρι είτε σε καλό είτε σε κακό χρησιμοποιηθεί, δεν μεταβάλλεται κατά τη φύση του, αλλά παραμένει σίδερο. Έτσι και ο άνθρωπος ενεργεί και πράττει όσα θέλει, όπως είπαμε, δεν ξεφεύγει όμως από τη φύση του. 111. Δεν σώζει τον άνθρωπο το να ελεήσει έναν. Αντίθετα, το να καταφρονήσει έναν του προξενεί κόλαση. Γιατί τα λόγια του Χριστού, πείνασα και δίψασα κλπ, Ματθαίου 25:35-36, δεν αναφέρονται σε μία φορά ούτε σε μία ημέρα, αλλά σε όλη τη ζωή. Και το να δοθεί τροφή, νερό, ένδυμα και τα όμοια στο Χριστό δεν είναι για μία φορά, αλλά ο Κύριος και Θεός μας διακήρυξε ότι πάντοτε και σε κάθε περίπτωση να τα δέχεται από τους δούλους του. 112. Εκείνος που έδωσε ολοημοσύνη σε καθόλους ανθρώπους και μπορούσε να δώσει και σε άλλους, και να ξεδιψάσει και να θέλει πολλούς που τον παρακαλούσαν και φώναζαν και ωστόσο τους έδιωξε, θα κριθεί από τον Χριστό ότι δεν έφτρεψε αυτόν τον ίδιο. Γιατί και σε όλους εκείνους βρίσκεται αυτός που τρέφεται από εμάς το πρόσωπο κάθε ενός από τους ελαχείους. 113. Εκείνος που σήμερα έδωσε σε όλους όλα τα αναγκαία του σώματος, αλλά αύριο, ενώ μπορεί να κάνει το ίδιο, παραμελήσει κάποιους αδελφούς και τους αφήσει να χαθούν από πείνα και δίψα και κρύο, στην πραγματικότητα εγκατέλειψε το θάνατο και κατεφρόνησε εκείνον που είπε, αφού τα κάνατε αυτά για έναν από αυτούς ελαχείς, τα κάνατε για μένα. Ματθαίου 25:40. Γι' αυτό ο Χριστός καταδέχτηκε να πάρει τη μορφή κάθε φτωχού και εξομοίωσε τον εαυτό του με κάθε φτωχό, για να μην υπερηφανεύεται κανείς από όσους πιστεύουν σε αυτόν απέναντι του αδελφού του. Αλλά βλέποντας καθένας τον αδελφό του και τον πλησίον του σαν να βλέπει το Θεό του,
να λογαριάζει τον εαυτό του πιο ελάχιστο από αυτόν, αφού θα τον βλέπει σαν τον δημιουργό και σαν τέτοιον να τον δέχεται και να τον τιμά και να διαθέτει όλα τα υπάρχοντά του και να τον περιποιηθεί όπως ο Χριστός και Θεός μας διαθέσει το αίμα του για τη σωτηρία μας. 115. Εκείνος που διατάχθηκε να έχει τον πλησίον όπως τον εαυτό του, οφείλει οπωσδήποτε να τον έχει έτσι, όχι για μία μέρα αλλά για όλη του τη ζωή. Και εκείνος που πήρε προς τα γη να δίνει σε καθέναν που του ζητεί, προστάζεται να το πράττει σε όλη του τη ζωή. Και εκείνος που θέλει να κάνουν οι άλλοι σε αυτόν αγαθά, τα ίδια θα απαιτηθεί να κάνει και αυτός σε άλλους. Μαθαίου 22:39, Μαθαίου 5:42. 116. Εκείνος που έχει τον πλησίον του όπως τον εαυτό του, δεν ανέχεται να έχει τίποτε περισσότερο από τον πλησίον του. Αν τώρα έχει άλλα, δεν τα μοιράζεται, ώστε να γίνει και ο ίδιος φτωχός, να εξομοιωθεί με τους πλησίον. Δεν είναι εκπληρωτής εντολής του Κυρίου. Το ίδιο και εκείνος που θέλει να δίνει σε όλους όσοι του ζητούν, αν συμβεί να έχει έστω και ένα νόμισμα ή ένα κομμάτι ψωμί και αρνηθεί σε κάποιον που του το ζητεί. Επίσης και εκείνος που δεν κάνει στον πλησίον του όσα και αυτός θέλει να του κάνουν οι άλλοι. Έτσι και εκείνος που έθρεψε, ξεδίψασε και έντισε κάθε φτωχό και ελάχιστο και τον έκανε και του έκανε και όλα τα άλλα, αν καταφρονήσει και παραβλέψει ένα μόνο από αυτούς, θα θεωρηθεί ότι παρέβλεψε πεινασμένο και διψασμένο το Χριστό, το Θεό. Μαθαίου 25:45. 117. Βαριά ίσως να φανούν σε όλους τα παραπάνω, γι' αυτό θα νομίζουν πως τάχα είναι εύλογο και αναρωτιούνται. Ποιος άραγε μπορεί να εκτελέσει όλα αυτά, ώστε να τους φροντίσει και να τους στρέψει όλους και να μην παραβλέψει κανένα? Αλλά σ' ακούς τον Παύλο που διακηρύττει: η αγάπη του Χριστού μας διακατέχει, αλλά σχηματίσαμε την πεποίθηση ότι εφόσον ένας, ο Χριστός, πέθανε για χάρη όλων, άρα πέθαναν όλοι. Β' Κορινθίους 5:14. 118. Όπως οι περιεκτικές εντολές περιέχουν μέσα τους και όλες τις επιμέρους εντολές, έτσι και οι περιεκτικές αρετές συμπεριλαμβάνουν τις μερικές αρετές. Γιατί όποιος πούλησε τα υπάρχοντά του και τα διαμοίρασε στους φτωχούς και έγινε με μιας φτωχός, εκπλήρωσε με μία του πράξη όλες τις μερικές εντολές. Δηλαδή δεν έχει πλέον ανάγκη να δίνει σε εκείνο που του ζητεί ή να μην αποστραφεί εκείνο που θέλει να δανειστεί από αυτόν. Ψαλμός 118:164. Έτσι και εκείνος που προσεύχεται αδιαλήτως μέσα σε αυτό, έχει κλείσει τα πάντα και δεν υποχρεούνται πλέον να δοξολογεί τον Κύριο 7 φορές την ημέρα ή κατά το βράδυ, το πρωί και το μεσημέρι, αφού έχει ήδη εκπληρώσει όλα όσα κανονικά και τις τακτές ώρες προσευχόμαστε και ψάλουμε. Ψαλμός 54:18, Ψαλμός 15:8. Έτσι και εκείνος που συνειδητά δέχθηκε μέσα του το Θεό που δίνει γνώση στους ανθρώπους, διεξήλθε όλη την Αγία Γραφή και καρπόθηκε όλη την ωφέλειά της και δεν έχει πλέον ανάγκη από βιβλία. Πώς να έχει ανάγκη από βιβλία εκείνος που έχει αχώριστο σύντροφό του, εκείνον που ενέπνευσε τους συγγραφείς των Αγίων Γραφών και μοιείται από εκείνον στα απόρριτα και απόκριφα μυστήρια? Θα είναι ο ίδιος βιβλίο θεόπνευστο για τους άλλους που περιέχει καινούρια και παλαιά μυστήρια γραμμένα μέσα του με το χέρι του Θεού, επειδή εκπλήρωσε τα πάντα και αναπαύτηκε σε όλα τα έργα του στο Θεό στην αρχική τελειότητα. 119. Η ρεύση που συμβαίνει στον ύπνο γίνεται από πολλές αφορμές, από γαστιμαργία, από καινοδοξία και από φθόνο των δαιμόνων. Γίνεται επίσης από την πολλή αγρυπνία, όταν κυριεύεται από τον ύπνο το σώμα, έχοντας το φόβο μήπως το πάθει αυτό ή την παραμονή
της Θείας Λειτουργίας, αν κανείς ιερέας ή της Θείας Κοινωνίας, όταν ξαπλώσει κανείς με λογισμούς δειλίας, μήπως δηλαδή το πάθει, αποκοιμιέται και το παθαίνει. Πράγμα που και αυτό οφείλεται σε φθόνο το δαιμόνο. Ακόμη αν δει κανείς την ημέρα ένα όμορφο πρόσωπο και έπειτα αναπολώντας τον νοερά κοιμηθεί με αυτούς τους πορνικούς λογισμούς που αποχαμλώνει τα δεν έδιωξε, το παθαίνει στον ύπνο του και εξύπνιος ίσως ξαπλωμένος στο κρεβάτι του. Συμβαίνει και αλλιώς. Είναι μερικοί σαν και εμένα ράθυμοι που κάθονται και συζητούν τα εμπαθή πράγματα είτε με εμπάθεια είτε όχι. Πηγαίνοντας έπειτα για ύπνο, ενώ τα κλώθουν στο μυαλό τους και συνομιλούν νοερά με αυτά, κοιμούνται και το παθαίνουν. Ίσως και εκείνοι που συνομιλούν ο ένας από τους δύο παθαίνει τη βλάβη. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε τους εαυτούς μας πάντοτε και να μελετούμε το λόγο του ψαλμόδου. Βλέπω τον Κύριο πάντοτε εμπρός μου, ότι είναι στα δεξιά μου, για να μην κλονιστώ. Ψαλμός 15:8. Και να κλείνουμε τα αυτιά μας σε τέτοια λόγια. Πολλές φορές πάλι, μόλις άφησαν την προσευχή μερικοί, οθήθηκαν σε σαρκικά συγκριτήματα, όπως είπαμε, και στο κεφάλαιο περί προσευχής. 120. Αδελφέ, φρόντισε από την αρχή της αποταγής σου να φυτέψει μέσα σου καλές αρετές, ώστε και στην αδελφότητα να γίνεις χρήσιμο και να σε ανυψώσει στα τέλη σου ο Κύριος. Να αποκτήσεις, μην αποκτήσεις ποτέ θάρρος με τον ηγούμενο, όπως και άλλοτε είπαμε, μήτε να ζητήσεις από αυτόν να σε τιμήσει. Μην αποκτήσεις φιλία με τους προϊσταμένους, μήτε να συχνάζεις τα κελιά τους, ξέροντας ότι αν το κάνεις όχι μόνο το πάθος της γενοδοσίας θα αρχίσει να ριζώνει μέσα σου, αλλά και θα γίνεις μισητός στον ηγούμενο. Πώς θα γίνει αυτό, ο νοόν νοήτο, να κάθεσαι ειρηνικό στο κελί σου, όποιο και αν είναι αυτό, και γίνον που θέλει να σου μιλήσει, μην τον αποστραφείς από ευλάβια τάχα. Αλλά με πατρική γνώμη, αν του μιλήσεις, δεν θα βλαφθείς ποτέ, ακόμη κι αν αυτός είναι από τους εναντίους σου. Και αν δεν το βλέπεις αυτό συμφέρον, ωστόσο πρέπει να συμμορφώνεις με το σκοπό αυτού που ωφελείται. 121. Πρέπει να έχεις ακατάπαυση το φόβο του Θεού και να ανακρίνεις κάθε μέρα τον εαυτό σου, τι καλό ή τι κακό έπραξες, και τα καλά να τα λησμονείς, μην τυχόν πέσει το πάθος της κυροδοξίας. Για τα κακά όμως να χύνεις δάκρυα, να εξομολογήσεις και να προσεύχεσαι θερμά. Η ανάκριση αυτή να γίνεται κατά τον εξής τρόπο. Αφού τελειώσει η μέρα και έρθει το βράδυ, να συλλογίζεις. Πώς άραγε με τη βοήθεια του Θεού πέρασα την ημέρα, μήπως κατέκρινα κανέναν ή πρόσβαλα ή σκανδάλισα ή κοίταξε άλλον με εμπάθεια ή παράκουσα εκείνον που επιστατεί στη διακονία και αμέλησα το διακόνημά μου ή οργίστηκα εναντίον κανενός ή εκεί που στεκόμουν στην ακολουθία απασχόλησα τον νου μου σε ανώθελα πράγματα ή βάρνα από τη ραθυμία και άφησα την εκκλησία και τον κανόνα. Όταν βρεις όλα αυτά τον εαυτό σου ανεύθυνο, πράγμα αδύνατον, γιατί κανείς δεν είναι καθαρός από αμαρτία ούτε μια μέρα της ζωής του και κανείς δεν μπορεί να καυχηθεί ότι έχει γίνει αγνή καρδιά, τότε φώναξε στο Θεό με πολλά δάκρυα. Κύριε, συγχώρεσέ με όσα αμάρτησα με πράξη και με λόγια, με γνώση ή με άγνοια, γιατί σε όλα φταίμε χωρίς να το γνωρίζουμε. Ιώβ 14:4-5, παροιμίων 20:9. 122. Πρέπει καθημερινά να εξομολογήσει κάθε λογισμό στον πνευματικό πατέρα και εκείνο που σου λέει να το δέχεσαι σαν από το στόμα του Θεού με εσωτερική βεβαιότητα. Να μην τα κοινολογείς αυτά σε κανέναν, ότι δηλαδή ρώτησα το και τον πνευματικό πατέρα και μου είπε τούτο. Άραγε μου είπε καλά ή όχι. Και τι πρέπει να κάνω για τη διόρθωσή μου, γιατί αυτά τα λόγια είναι γεμάτα από απιστία προς τον πατέρα και επιζήμια για την ψυχή. Αυτό συνήθως συμβαίνει κυρίως στους αρχαρίους. 123. Όλους τους αδελφούς του κοινοβίου πρέπει να τους βλέπεις ως αγίους και μόνο τον εαυτό σου να θεωρείς αμαρτωλό και τελευταίο από όλους, και ότι ενώ όλοι θα σωθούν μόνο εσύ θα κολλαστείς. Και όταν στέκεσαι στην ακολουθία αυτά να συλλογίζεσαι και να μην πάβεις να κλαις θερμά και με κατάνοιξη, χωρίς να επηρεάζεις από εκείνους που για τη στάση σου σκανδαλίζονται ή περιγελούν. Αν όμως βλέπεις ότι από αυτά γλιστράς στην καινοδοξία,
τότε να βγεις από την εκκλησία, να κλάψεις κάπου κρυφά και πάλι να επιστρέψεις γρήγορα στη θέση σου. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό για τους αρχαρίους και περισσότερο στον εξάρχον, στη ψυχολογία του ψαλτηρίου, στην ανάγνωση και στη θεία λειτουργία. Πρόσεχε ακόμη, μην κατακρίνεις κανέναν, αλλά να σκέφτεσαι ότι όσοι με βλέπουν να θρηνώ και να οδύρωμαι θα καταλάβουν ότι έχω πάρα πολλές αμαρτίες και θα προσεύχονται για τη σωτηρία μου. Και οπωσδήποτε, αν πάντοτε αυτό συλλογίζεσαι και εκτελείς ακατάπαυστα, θα ωφεληθείς πολύ και θα ελκύσεις πάνω σου τη χάρη του Θεού και θα γίνεις μέτοχος του Θείου μακαρισμού. Ματθαίου 5:4. 124. Μην πηγαίνεις στο κελί κανενός εκτός από του ηγουμένου και εκεί πάλι σπάνια. Αν θέλεις να τον ερωτήσεις για κάποιο λογισμό, ρώτησε τον στην εκκλησία. Μετά την ακολουθία να αποσύρεσαι αμέσως το κελί σου και κατόμισε το διακόνημά σου. Ύστερα από το απόδειπνο, αφού βάλεις μετάνοια έξω από το ηγουμενείο και ζητήσει την ευχή του ηγουμένου, τρέχα σιωπηλός και με σχημένο κεφάλι στο κελί σου. Γιατί είναι καλύτερο να πεις ένα τρισάγιο με προσοχή και να κοιμηθείς, παρά να αγρυπνήσεις 4 ώρες με ανώφελες συνομιλίες. Όμως, όπου υπάρχει κατάνοιξη και πνευματικό πένθος, εκεί ακολουθεί η θεία έλαμψη. Όταν αυτή επιφυτίσει, διώχνει την ακηδεία και την νόσο. 125. Ιδιαίτερη αγάπη να μην έχεις με κανένα πρόσωπο και μάλιστα με αρχάριο, ακόμη και αν σου φαίνεται ότι έχει άριστο βίο, και πολύ περισσότερο φυσικά αν έχει βίο ύποπτο, γιατί συνήθως αυτή η αγάπη από πνευματική μετατρέπεται μέσα σε εμπαθή και εσύ πέφτεις σε ανώφελες θλίψεις. Αυτό μάλιστα συμβαίνει συχνά στους αγωνιστές. Όμως τα απόϊνες και η συνεχής προσευχή θα σε διδάξουν γι' αυτό. Ο καιρός δεν μας επιτρέπει να επεκταθούμε στο θέμα. Ο νοόν νοήτων. 126. Πρέπει να κρατάς τον εαυτό σου ξένο από προς κάθε αδελφό του κοινοβίου, περισσότερο προς τους γνωστούς που είχες στον κόσμο. Όλους όμως να τους αγαπάς εξίσου και να τους ευλαβείς και αγωνιστές να τους βλέπεις ως Αγίους. Και εκείνους πάλι που είναι σαν και εμένα αράθυμοι να προσεύχεσαι εκτενώς. Όμως, όπως προείπα, θεωρώντας τους όλους Αγίους, σπέβδε με το πένθος να καθαρθείς από τα πάθη και να φωτιστείς από τη χάρη, οπότε θα τους βλέπεις όλους ίσους και θα επιτύχεις το μακαρισμό των καθαρών στην καρδία. Ματθαίου 5:8. 127. Να φρονείς, αδελφέ, ότι η τέλεια αναχώρηση από τον κόσμο είναι καταρχήν η ολοκληρωτική απονέκρωση του θελήματός σου και έπειτα η αποδέσμευση από το σύνδεσμο και απάρνηση των γονέων, συγγενών και φίλων. 128. Επίσης, το να απογυμνωθείς από όλα τα υπάρχοντά σου και να τα μοιράσεις στους φτωχούς σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Πούλησε τα υπάρχοντά σου και δώσε τα στους φτωχούς. Ακόμη να λησμονείς όλα τα πρόσωπα που αγαπούσες, είτε σωματικός είτε πνευματικός. Ματθαίου 19:21. 129. Επίσης, να εξομολογηθείς όλα τα μυστικά της καρδιάς σου, όσα έπραξε από τη βρεφική σου ηλικία μέχρι τώρα στον πνευματικό πατέρα ή στον ηγούμενο, σαν να εξομολογήσεις τον ίδιο το Θεό, ο οποίος εξετάζει καρδίες και νεφρούς. Γνωρίζεις πως όταν ο Ιωάννης βάφτιζε βάφτισμα μετανοίας, πήγαιναν όλοι σε αυτό και εξομολογούνταν τις αμαρτίες του. Ματθαίου 3:6. Γιατί από την εξομολόγηση γίνεται χαρά μεγάλη στην ψυχή και ανακούφιση στη συνείδηση, σύμφωνα με το λόγο του προφήτη. Λέγε πρώτος εσύ τις αμαρτίες σου και θα δικαιωθείς. Ισαΐα 43:36. 130. Να βάλεις επίσης το λογισμό σου μετά την έναρξή σου στο κοινόβιο την βεβαιότητα ότι πέθαναν όλοι και οι γονείς και οι φίλοι σου, και να θεωρείς πατέρα και μητέρα το Θεό και τον ηγούμενο. Μη ζητείς ποτέ από τους γονείς και φίλους κάτι που σου χρειάζεσαι. Αν τώρα αυτοί προνοήσουν να σου στείλουν τίποτα, δέξου το και προσευχή σου για αυτούς να σε θυμούνται. Δώσε όμως ό,τι σου έστειλαν στον ξενό να είσαι στο νοσοκομείο της μονής, και αυτό να το κάνεις με ταπείνωση, γιατί δεν είναι έργο των τελείων αλλά των πολύ μικρών. 131. Κάθε τι που είναι καλό να το κάνεις με ταπείνωση, έχοντας το νου στον Κύριο που είπε. Όταν τα πάραξετε όλα, να λέτε ότι είμαστε άχρηστοι δούλοι και κάναμε
ό,τι οφείλαμε να πράξουμε. Λουκά 17, 10. 132. Να φυλάγεσαι να μην κοινωνήσεις ποτέ έχοντας τίποτε εναντίον άλλου, ακόμη και απλό λογισμό, έως ότου επιτύχεις τη συνδιαλλαγή με τη μετάνοια, αλλά και αυτό θα το μάθεις από την προσευχή. 133. Να είσαι κάθε μέρα έτοιμος να δεχτείς κάθε θλίψη. Να σκέψεις ότι με αυτές θα απαλλαγείς από τις πολλές αμαρτίες και να ευχαριστείς τον Άγιο Θεό, γιατί από αυτό αποκτά κανείς παρησία που δεν ντροπιάζει, σύμφωνα με τον Μέγα Απόστολο που λέει: η θλίψη οδηγεί στην υπομονή, η υπομονή στη σταθερότητα και η σταθερότητα στην ελπίδα. Και η ελπίδα δεν θα ντροπιάσει αυτόν που ελπίζει. Ρωμαίων 5:3-5. Γιατί αυτά που μάτια δεν τα είδαν και αυτοία δεν τα άκουσαν και ενός ανθρώπου δεν τα διανοήθηκε. Α Κορινθίου 2:9. Αυτά είναι που θα δοθούν σύμφωνα με την αδιάφυση σου. Η υπόσχεση σε εκείνους οι οποίοι με τη συνεργία της χάρης δείχνουν υπομονή στις θλίψεις, γιατί χωρίς τη χάρη τίποτα δεν μπορεί να καταρθωθεί. 134. Να μην έχεις στο κελί σου τίποτα υλικό, μέχρι και βελόνα έξω από μία ψάθα και προβιά, ένα ράσο και ό,τι φοράς. Αν είναι δυνατόν, να μην έχεις ούτε σκαμνή να ακουμπάς τα πόδια σου. Γιατί και γι' αυτό υπάρχει λόγος. Ο νοόν νοήτο. 135. Ούτε πάλι να απαιτείς από τον ηγούμενο τίποτα από όσα σου χρειάζονται, εκτός από τα κανονισμένα, και αυτά όταν αυτό σε καλέσει να σου τα δώσει. Ούτε να πείθεσαι στο λογισμό που σου έρχεται να αλλάξεις κάτι από εκείνα που σου δίνει. Αλλά ό,τι λογείς και αν είναι, να τα δέχεσαι με ευχαριστία σαν από το Θεό και με αυτά να πορεύεσαι. Δεν πρέπει ακόμη να προμηθεύεσαι άλλο με αγορά. Όταν λερώνεται το σωστικό σου δύο φορές το χρόνο να το πλένεις, ζητώντας με σχήμα φτωχού και ταπεινού και με κάθε ταπείνωση σωστικό από κάθε άλλο, από άλλο αδελφό, μέχρι ότου πληθεί και στεγνώσει το δικό σου, και έπειτα πάλι με ευχαριστία να το επιστρέψει. Το ίδιο και με το ράσο και με ό,τι άλλο. 136. Να κοπιάζεις όσο μπορείς τη διακονία. Μέσα στο κελί σου να καρτερείς την προσευχή με κατάνοιξη και προσοχή και αδιάκοπα δάκρυα. Μη βάλεις στο νου σου ότι σήμερα κοπίασα πάρα πολύ και ας αφαιρέσω κάτι από την προσευχή εξαιτίας σωματικού κόπου. Γιατί σου λέω ότι όσο και αν βιάσει κανείς τον εαυτό του στη διακονία, αν στερηθεί την προσευχή πρέπει να θεωρεί ότι κάτι μεγάλο έχασε. Και πράγματι έτσι είναι. 137. Να πηγαίνεις πρώτα σε εκκλησιαστική συνάντηση και να φεύγεις τελευταίος. Εκτός μεγάλης ανάγκης και κυρίως στον όρθρο και στη Θεία Λειτουργία. 138. Να έχεις πλήρη υποταγή στον ηγούμενο από τον οποίο έγινες μοναχός και να εκτελείς ανεπιφύλακτα μέχρι θανάτου όσα σε προστάζει και αν ακόμη σου φαίνεται αδύνατα, και γιατί με αυτό μιμήσει εκείνον που υπάκουσε μέχρι θανάτου και μάλιστα σταυρικού. Φιλιππησίων 2:8. Και όχι μόνο τον ηγούμενο αλλά και όλη την αδελφότητα και εκείνον που έχει αναλάβει να κατανέμει τις διακονίες, δεν πρέπει να παρακούσει σε τίποτα, αλλά και αν είναι παραπάνω από τη δύναμή σου αυτό που σε διατάζει, αφού βάλεις μετάνοια ζήτησε συγχώρεση. Αν όμως αυτός δεν αποσύρει τη διαταγή, τότε βιάζει τον εαυτό σου να την εκτελέσεις σύμφωνα, έχοντας υπόψη ότι η βασιλεία των ουρανών είναι για όσους ασκούν βία στον εαυτό τους και αυτοί την αρπάζουν. Ματθαίου 11:12. 139. Ακόμη να κυλιάσαι με συντετριμένη καρδία στα πόδια όλης της αδελφότητας σαν αφανής και άγνωστος και τελείως ανύπαρκτος. Όποιος στη ζωή του φέρεται έτσι, τολμώ να πω ότι θα γίνει διορατικός και πολλά θα προλέγει με τη συνέργεια της χάριτος. Ο άνθρωπος αυτός θρυνεί και για τα ελαττώματα των άλλων, μένοντας απερίσπαστος και μη προσιλωμένος στα υλικά, καθώς δεν τον αφήνει να γλιστρήσει σε αυτά ο πνευματικός και θείος έρωτας. Δεν είναι βέβαια θαυμαστό το να προλέγει κανείς αυτό. Πολλές φορές προέρχεται και από τους δαίμονες, όμως εκείνος που έχει νου
θα το εννοείς. Πλην όμως, αν κανείς αρχίσει να δέχεται εξομολογήσεις, ίσως στερηθεί τα παραπάνω με το να απασχολείται στην εξέταση ξένων λογισμών. Αν όμως από μεγάλη ταπείνωση πάψει να το κάνει, δηλαδή να λέει και να ακούει, επιστρέφει πάλι στην προηγούμενη κατάσταση. Την πλήρη γνώση βέβαια για αυτά την έχει μόνο ο Θεός. Εγώ είμαι γεμάτος φόβο και δεν τολμώ να έχω γνώμη για τέτοια. 140. Να έχεις πάντοτε το νου στο Θεό, είτε κοιμάσαι είτε είσαι ξύπνιος, και στο φαγητό και στη συνομιλία και στο εργόχειρο και σε κάθε άλλη πράξη, σύμφωνα με το λόγο του προφήτη. Έβλεπα πάντοτε τον Κύριο ενώπιόν μου. Ψαλμός 15:8. Και να θεωρείς τον εαυτό σου πιο αμαρτωλό από όλους τους άλλους ανθρώπους, γιατί όταν πολυκερίζει αυτός ο λογισμός, συνήθως ακολουθεί στη διάνοια κάποια έλαμψη σαν ακτίνα, και όσο περισσότερο την επιζητείς με πολύ προσοχή και με απερίσπαστη διάνοια, με μεγάλο κόπο και δάκρυα, τόσο φαίνεται λαμπρότερα. Και όταν φαίνεται αγαπιέται, καθώς αγαπιέται προξενεί κάθαρση, καθαίροντας κάνει τον άνθρωπο όμοιο με τον Θεό και τον φωτίζει και τον διδάσκει να διακρίνει το καλό από το κακό. Αλλά αδελφέ, χρειάζεται πολύ σκόπος μαζί με τη βοήθεια του Θεού για να κατοικήσει μόνιμα στην ψυχή σου και να την καταφωτίσει όπως η σελήνη στο σκοτάδι της νύχτας. Πρέπει ακόμη να προσέχεις και τις προσβολές των λογισμών της καινοδοξίας και της ιήσιας και να μην κατακρίνεις κανένα που θα δεις να κάνει μία απρέπεια. Γιατί οι δαίμονες παρουσιάζουν τέτοιους λογισμούς στην ψυχή, αν τη δουν ότι ελευθερώθηκε από τα πάθη και τους πειρασμούς και με την ενίκηση της χάρης και την ειρηνική κατάσταση. Όμως η βοήθεια έρχεται από το Θεό. Επίσης να σου γίνει το πένθος ακατάπαυστο και να μην χορταίνεις από τα δάκρυα. Πρόσεχε όμως να μην πάθεις τίποτε από την πολύ χαρά και την κατάνοιξη, ούτε να πιστέψεις ότι τα δάκρυα που ήρθαν από το δικό σου κόπο και όχι από τη χάρη του Θεού. Αλλιώς θα σου αφαιρεθούν και θα τα ζητήσεις πολύ με προσευχή και δεν θα τα βρεις και θα τα μάθεις πόσο μεγάλο δώρο έχασες. Αλλά Κύριε, ήθε ποτέ να μην στερηθούμε τη χάρη σου. Πλην αδελφέ, αν και αυτό συμβεί, άφησε το Θεό, στο Θεό την ασθένειά σου και αφού σηκωθείς, άπλωσε τα χέρια σου και προσευχή σου λέγοντας: Κύριε, ελέησέν μου τον αμαρτωλό και αδύναμο και ταλέπορο και στείλε μου τη χάρη σου. Μην με αφήσει να πειραστώ παραπάνω από ό,τι μπορώ. Α. Κορινθίους 10:13. Εδώ Κύριε, οι πολλές αμαρτίες μου με πολλή αθυμία και σε τι λογισμούς με έφεραν. Εγώ Κύριε, και να θελήσω να αποδώσω στους δαίμονες ή στην ίηση τη στέρηση της δικής σου παρηγορίας, δεν μπορώ, γιατί γνωρίζω ότι οι δαίμονες πολεμούν εναντίον αυτών που εκτελούν θερμόν το θέλημά σου. Εγώ όμως που εκτελώ κάθε μέρα το θέλημά τους, πώς θα δεχτώ πειρασμό από αυτούς? Οπωσδήποτε πειράζομαι εξαιτίας των αμαρτιών μου. Και τώρα Κύριε μου, αν είναι θέλημά σου και συμφέρον μου, ευδόξησε να έρθει πάλι χάρη σου εμένα το δούλο σου, να τη βλέπω και να χαίρομαι γεμάτος κατάνοιξη και κλαθμό, φωτιζόμενος από την αέανη έλαμψή της, να με φυλάγει από ακαθάρτους λογισμούς, από κάθε πονηρό πράγμα και από τα σφάλματά μου που διαπράττω κάθε μέρα με έργα, με λόγια ή με γνώση ή με άγνοιά μου, και να βεβαιώνουμε Κύριε ότι έχω παρησία ενώπιον σου από τις θλίψεις που πέφτουν καθημερινά πάνω σε μένα το δούλο σου, που τις προξενούν οι δαίμονες και οι άνθρωποι, και από την εκοπή του θελήματός μου, έχοντας το νου μου και τα αιώνια αγαθά που περιμένουν όσους σε αγαπούν, γιατί εσύ Κύριε είπες ότι όποιος αιτεί παίρνει και όποιος ζητά βρίσκει και σε όποιον χτυπά του ανοίγεται η θύρα. Εκτός από αυτά αδελφέ, και με όσα όλα άλλα σου βάλει ο Θεός μέσα στη διάνοιά σου, επιμένει να προκαλείς χωρίς να χαλαρώνεις από ακηδεία, και ο αγαθός Θεός δεν θα σε εγκαταλείψει. Ματθαίου 7:8. 141. Στο κελί που έλαβε στην αρχή από τον ηγούμενο, αφού καρτέρισε μέχρι τέλους, εκεί καρτέρισε μέχρι τέλους. Αν είναι παλιό ή ετοιμόρροπο και σου προξενεί ανησυχία, βάλε μετάνοια στον ηγούμενο με ταπείνωση και υπενθύμησέ του το. Και αν ακούσει
να χαρείς, αν όχι και πάλι ευχαρίσεις ενθυμούμενος τον Κύριό σου, ο οποίος δεν είχε που να γύρει το κεφάλι. Ματθαίου 8:20. Γιατί αν τον ενοχλήσεις δύο φορές ή τρεις ή τέσσερις για αυτό το θέμα, αποκτάς απέναντί του παρησία, κατόπιν απιστία και τέλος καταφρόνηση. Αν λοιπόν θέλεις να ζήσεις ήρεμη και συχαστική ζωή, μη ζητείς τίποτε για τη σωματική σου άνεση από τον ηγούμενο, γιατί στην αρχή δεν υποσχέθηκες τούτο, αλλά αντίθετα να σε καταφρώνουν και να σε εξουθενούν όλοι, και εσύ κατά την εντολή του Κυρίου να τα υποφέρεις αυτά με γενναιότητα. Αν λοιπόν θέλεις να διατηρείς την πίστη και την αγάπη στον ηγούμενο και να το βλέπεις ανάγιο, φύλαξε αυτά τα τρία. Μη ζητείς τίποτε για την άνεσή σου, μην έχεις θάρρος μαζί του και να μην πηγαίνεις συχνά σε αυτόν όπως κάνουν μερικοί, επειδή τάχα εξυπηρετούνται από αυτόν, πράγμα αβέβαιο σαν όλα τα ανθρώπινα. Δεν κατακρίνω και να τον φανερώνεις σε αυτόν κάθε λογισμό που σου έρχεται. Αν τα τηρήσεις αυτά, θα περάσεις χωρίς τρικυμίες στη ζωή του βίου και τον πνευματικό σου πατέρα, και αν είναι θα τον θεωρείς Άγιο. Αν μέσα στην εκκλησία τον πλησιάσεις και τον ερωτήσεις σχετικά με κάποιο λογισμό και τον βρεις απασχολημένο με άλλον αδελφό για την ίδια αιτία ή κάποια άλλη, και σε αφήσει γι' αυτό να περιμένεις λίγο, μη δυσανασχετήσεις και μη σκεφτείς τίποτε κακό, αλλά στάσου στην άκρη με τα χέρια σταυρωμένα μέχρι ότου τελειώσει ο άλλος και προσκαλεστείς εσύ. Γι' αυτό, γιατί αυτό το συνηθίζουν οι πατέρες ως επίτηδες για δοκιμή και απαλλαγή από τις προηγούμενες αμαρτίες μας. 142. Να νηστεύεις τις τρεις σαρακοστές. Τη μεγάλη σαρακοστή να τρως κάθε δύο μέρες, εκτός αν είναι μεγάλη εορτή Σάββατο ή Κυριακή. Τις δύο άλλες μέρα παραμέρα, τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου να τρως μία φορά την ημέρα, εκτός αν είναι Σάββατο, Κυριακή εορτή, αλλά και τότε να μην χορταίνεις. 143. Φρόντισε να γίνεις ωφέλιμο υπόδειγμα για όλη την αδελφότητα σε κάθε αρετή, στην ταπείνωση, στην πράτεια, στην αλαιμοσύνη, στην υπακοή, ακόμη και στους πιο ασύναμαντους, στην αοργησία, στην αποδέσμευση από πάθη, στην ακτιμοσύνη, στην κατάνοιξη, στην ακακία, στην απεριέργεια, στην απλότητα, στην αποξένωση από κάθε άνθρωπο, στην επίσκεψη ασθενών, στην παρηγορία των θλιβωμένων, στο να μην αποστραφείς κανέναν που έχει ανάγκη και του φανείς ωφέλιμος, με δικαιολογία την επικοινωνία με το Θεό, γιατί η αγάπη είναι ανώτερη από την προσευχή, ακόμη να δείχνει συμπάθεια σε όλους, να σου δείξει καινοδοξία η παρησία ή η ελεγκτικότητα προς τους άλλους, να μην ζητείς τίποτα από τον ηγούμενο ή από τον διακονητή, να τιμάς όλους τους ιερείς, να είσαι προσεκτικός στην προσευχή και ανεπιτίδευτος στους τρόπους και να δείχνεις αγάπη σε όλους. Να μην δείχνεις σπουδή, να περιεργάζεσαι και να ερευνάς τις γραφές με στόχο να σε δοξάζουν. Αυτά θα σου τα δείξει η προσευχή που γίνεται με δάκρυα και η άλαμψη της χάρης. Όταν λοιπόν ερωτηθείς για κάτι τέτοιο, να διδάσεις με πολύ ταπείνωση και τις υψηλές πνευματικές καταστάσεις όπως σε φωτίζει χάρη, αναφέροντας περιστατικά από τη ζωή σου σαν να ανήκουν σε άλλον, με ακενό δοξολογισμό, όποιος κι αν είναι εκείνος που ερωτά επιθυμώντας να ωφεληθεί. Και εκείνο που θέλει να σε συμβουλευτεί για ένα λογισμό, μην τον αποστραφείς, αλλά πάρε πάνω σου τα σφάλματά του, όποια και αν είναι, και κλάψε και προσευχή σου για αυτόν. Γι' αυτό μαρτυρεί η αγάπη και τέλεια συμπάθεια. Μην τον διώξεις από φόβο, μήπως βλαφτείς από όσα ακούσεις, γιατί με τη συνεργία της χάρης δεν θα πάθεις τίποτε. Αλλά για να μην βλαφθούν άλλοι, να τον ακούσεις σε απόκριφο τόπο. Ίσως βέβαια ως άνθρωπος να υποστείς προσβολή λογισμού, αν όμως έχεις τη χάρη, ούτε αυτό δεν θα το πάθεις. Γιατί έχουμε διδαχτεί να μην ζητούμε το δικό μας συμφέρον, αλλά τον άλλον, για να σωθούν. Α Κορινθίους 10, 24 και 33. Όπως προείπαμε, πρέπει να ζεις βίο αμέριμνο και ακτίμονα, και τότε θα καταλάβεις ότι η χάρη ενεργεί μέσα σου όταν θεωρείς αληθινά τον εαυτό σου πιο αμαρτωλό από όλους τους ανθρώπους. Το πώς γίνεται αυτό δεν μπορώ να το πω. Ο Θεός το γνωρίζει.
144. Μετά την αγρυπνία οφείλεις να αφιερώνεις 2 ώρες στην ανάγνωση και άλλες 2 να προσεύχεσαι με κατάνοιξη και με δάκρυα. Να κάνεις όποιο κανόνα θέλεις και ψαλμούς, αν θέλεις να λες τους 12 και τον άμαμο και την ευχή του Αγίου Ευστρατείου. Είναι η ευχή μεγάλινον, μεγάλινον σε Κύριε που λέγεται στο μεσονυχτικό του Σαββάτου, βλέπε μέγα ορολόγιο. Αυτά τις μεγάλες νύχτες, τις μικρές νύχτες, να κάνεις συντομότερη ακολουθία ανάλογα με τις δυνάμεις που σου δίνει ο Θεός. Γιατί χωρίς αυτόν κανένα αγαθό δεν κατορθώνεται, όπως λέγει ο Πορφύρης. Από τον Κύριο κατεβοδώνονται τα όσα κάνει ο άνθρωπος. Και ο ίδιος ο Σωτήρας, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Ψαλμός 36:23, Ιωάννου 15:5. Χωρίς δάκρυα να μην κοινωνήσεις ποτέ. 145. Να τρως ό,τι σου παραθέτουν, ό,τι κι αν είναι. Επίσης να πίνεις κρασί με εγκράτεια χωρίς συγκοκλισμό. Αν κάθεσαι μόνος σου διότι είσαι ασθενής, τρώγει ομά λάχανα με ελιές. Αν κανείς αδελφός σου στείλει κάτι φαγόσιμο, δέξου το με ευχαριστία και ταπείνωση σαν ξένος. Φάγε από αυτό ό,τι κι αν είναι. Και το υπόλοιπο στείλε το σε άλλον αδελφό φτωχό και ευλαβή. Αν σε καλέσει κανείς να σε επιλέψει, φάγε από όλα που προσφέρει, αλλά λίγο σύμφωνα με την εντολή, φυλάγοντας την εγκράτεια. Αφού σηκωθείς και του βάλεις μετάνοια σαν ξένος και φτωχός, ευχαρίστησε τον λέγοντας: «Ο Θεός, Πάτερ μου, Άγιε, να σου το ανταποδώσει. Πρόσεχε όμως, μην πεις τίποτα ακόμη και αν σου φανεί ωφέλιμο». 146. Αν κανένας αδελφός στεναχωρήθηκε από τον ηγούμενο ή τον οικονόμενο ή από άλλον και έρθει σε σένα, παρηγόρησέ τον και πες του: «Πίστεψέ με, αδελφέ, για δοκιμή σου έγινε αυτό. Και σε μένα έχει συμβεί αυτό με διάφορους τρόπους από μικροψυχία. Λοιπόν, όταν όμως βεβαιώθηκα ότι είναι για δοκιμή μου, υποφέρω ευχαρίστως. Και εσύ λοιπόν έτσι κάνε και μάλλον θα χαρείς για τέτοιες θλίψεις. Αν πάλι αρχίσει να κακολογεί, ούτε τότε να τον αποστραφείς, αλλά παρηγόρησέ τον όπως σε φωτίζει η χάρη. Γιατί η διάκριση είναι πολλών ιδεών και όπως εννοείς την κατάσταση του αδελφού για τους λογισμούς σου, πλησίασέ τον ανάλογα και μην τον αφήσει να φύγει αθεράπευτος». 147. Αν κάποιος αδελφός είναι άρρωστος και συμβεί να μην τον επισκεφθείς πολύ καιρό, στείλε του πρωτύτερα κάτι και μήνυσέ του: «Πίστεψε, Πάτερ Άγιε, σήμερα έμαθα ότι είσαι άρρωστος και ζητώ συγχώρηση». Κατόπιν πήγαινε και αφού βάλεις μετάνοια και κάνετε προσευχή, πες του: «Όπως ο Θεός σε βοήθησε, Πάτερ Άγιε, πώς ο Θεός σε βοήθησε, Πάτερ Άγιε, και αφού καθίσεις με σταυρωμένα χέρια, μην είναι σιωπηλός. Αν είναι παρόντες και άλλοι επισκέπτες, πρόσχε μην πεις τίποτα, είτε αγιογραφικό είτε άλλο, και μάλιστα αν δεν ερωτηθείς, για να μην στεναχωρηθείς ύστερα. Γιατί αυτό το παθαίνουν συνήθως οι πιο απλοί αδελφοί». 148. Εάν τύχει και καθίσεις για φαγητό μαζί με ευλαβείς αδελφούς, καθώς πρέπει να τρως από τα παρατηθέματα, ό,τι και αν είναι αυτά, αν έχεις εντολή να μην τρως κάτι, ψάρι ας πούμε ή κάτι τέτοιο, και έχουν παρατεθεί στο τραπέζι και αυτά, αν είναι κοντά εκείνος που σου έδωσε την εντολή, πήγαινε και πείσε τον να σου επιτρέψει να φας. Αν όμως δεν είναι ή αν γνωρίζεις ότι δεν σου επιτρέπει και από το άλλο μέρος δεν θέλεις να τους σκανδαλίσεις, φάγε και κατόπιν ανέφερε αυτό που έκανες ζητώντας συγχώρηση. Αν κανένα από αυτά δεν θέλεις να κάνεις, καλύτερα να μην πας στο τραπέζι, γιατί έτσι θα έχεις διπλό κέρδος και το δαίμονα της χειροδοξίας θα αποφύγεις και αυτούς θα τους γλιτώσεις από σκανδαλισμό και στεναχώρια. Αν τα φαγητά είναι από τα παχύτερα, φύλαξε τον κανόνα. Καλύτερα όμως είναι τότε να φας απ' όλα λίγο, ομοίως και αν τύχει σε εορταστικό τραπέζι, σύμφωνα με τον Απόστολο που νομοθετεί ότι σου παραθέτουν να σας παραθέτουν να τρώτε χωρίς να εξετάζετε τίποτα και να δημιουργείτε πρόβλημα στη συνείδησή σας. Α Κορινθίους 10:27. 149. Αν προσεύχεσαι μέσα στο κελί σου και χτυπήσει κανείς την πόρτα, άνοιξέ του. Και αφού καθίσει, μίλησέ του με ταπείνωση για όποιο ωφέλιμο θέμα σε ρωτήσει. Και αν τον βαραίνει κάποια στεναχωρία
στεναχώρια φρόντισε να τον ανακουφίσει με λόγο ή με έργο, και όταν φύγει κλείσε και συνέχισε την προσευχή σου. Και για το ίδιο σπουδαία με την εξηλαίωση του Θεού είναι και η ανακούφιση του προσερχόμενου. Στους κοσμικούς όμως δεν πρέπει να κάνεις έτσι, αλλά αφού τελειώσει την προσευχή κατόπιν να συνομιλείς μαζί τους. 150. Όταν προσεύχεσαι, αν νιώσεις δειλία ή ακούσεις χτύπο ή δεις φως ή κάτι άλλο, μην ταραχτείς, αλλά μάλλον καρτέρισες στην προσευχή πιο επίμονα. Γιατί είναι οι δαίμονες που προξενούν ταραχή και φρίκη και έκσταση για να χάσεις την ψυχραιμία σου και να αφήσεις την προσευχή, και κατόπιν όταν συνηθίσεις σε αυτό να σε έχουν υποχείριο. Αν όμως εκεί που κάνεις την προσευχή σου λάμψει άλλο φως που δεν μπορώ να το παραστήσω και γεμίσει η ψυχή σου από καρά και κυριευτείς από επιθυμία των υπουργανίων και δάκρυα πολλά και κατάνοιξη, γνώρισε ότι αυτό είναι θεία επίσκεψη και βοήθεια. Και αν επιμένει αυτή η κατάσταση, πολύ επειδή δεν θα αντέξει περισσότερο στα πολλά δάκρυα, εχμαλώτησε το νου σε κάτι το σωματικό και με αυτό θα κατέβεις από αυτό το ύψος. Πρόσεχε όμως, μην αφήσεις την προσευχή από τα φοβερίσματα των δαιμόνων. Αλλά όπως το μικρό παιδί που όταν το φοβερίζουν καταφεύγει στην αγκαλιά της μητέρας ή του πατέρα και διώχνει το φόβο, έτσι και εσύ τρέξεις με την προσευχή στο Θεό και δεν θα αποφύγεις το φόβο των δαιμόνων. 151. Αν εκεί που κάθεσαι στο κελί σου έρθει αδελφός και σε ρωτήσει, επειδή έχεις αρχικό πόλεμο, μην το διώξεις, αλλά με κατάνοιξη όπως σε φωτίσει θεία χάρης και από ό,τι γνωρίζεις από την πείρα σου, ωφέλισέ τον και έτσι άφησε τον να φύγει. Όταν φεύγει, βάλε του μετάνοια και πες του, πίστεψέ με αδελφέ, πίσω στη φιλανθρωπία του Θεού, ότι θα φύγει από σένα αυτός ο πόλεμος, μόνο μην υποχωρήσεις ή χαλαρώσεις. Μόλις φύγει, σήκω πάνω και αφού αναλογιστείς τον πόλεμό του, σήκωσε τα χέρια προς το Θεό και προσευχήσου με δάκρυα και στεναγμούς για τον αδελφό, λέγοντας: Κύριε ο Θεός, εσύ που δεν θέλεις το θάνατο του αμαρτωλού, οικονόμησε για τον αδελφό, όπως γνωρίζεις και συμφέρει σε αυτόν. Και ο Θεός που γνωρίζει την πίστη του αδελφού προς εσένα και τη δική σου συμπάθεια από αγάπη και την ειλικρινή προσευχή σου και τον αδελφό θα ανακουφίσει από το σαρκικό του πόλεμο. Η Εζεκιέλ 18:23. 152. Όλα αυτά, αδελφέ, είναι κατάλληλα για κατάνοιξη και πρέπει να τα επιτελείς με συντετριμένη καρδία, υπομονή και ευχαριστία, γιατί φέρνουν δάκρυα, καταργούν τα πάθη και προξενούν τη βασιλεία των ουρανών, γιατί η βασιλεία των ουρανών ανήκει σε αυτούς που βιάζουν τον εαυτό τους και αυτοί την αρπάζουν. Ματθαίου 11:12. Και αν τα κατορθώσεις αυτά, θα απαλλαγείς ολότερα από τις παλιές σου συνήθειες, ίσως ακόμη και από αυτές τις προσβολές των λογισμών. Γιατί είναι φυσικό να υποχωρεί το σκοτάδι μπροστά στο φως και η σκιά στον ήλιο. Αν όμως δείξει κανείς την αρχή αμέλεια σε αυτά και χαλαρώσει το φρόνημά του και περιεργάζεται άλλα, θα στερηθεί τη χάρη και τότε, αφού πέσει σε κακά πάθη, θα γνωρίσει την αδυναμία του και θα κυριευτεί από δειλία. Εκείνος πάλι που τα κατορθώνει δεν πρέπει να τα αποδίδει στο δικό του κόπο αλλά στη χάρη του Θεού. Προηγουμένως δεν πρέπει να καθαρίζει τον εαυτό του σύμφωνα με το λόγο του Αγίου Γρηγορίου. Πρώτα θα καθαρθεί κανείς και έπειτα θα πλησιάσει τον καθαρό. Από τα πολλά δηλαδή δάκρυα καθαίρεται ο νους και δέχεται έλαμψη του Θείου Φωτός, το οποίο αγαπά και να σκηνώνει σε όσους φροντίζουν γι' αυτό και δεν λιγοστεύει ακόμη και αν το λάβει όλος ο κόσμος. 153. Ρώτησαν κάποτε αυτόν τον Άγιο και Μακάριο Σημεών πως πρέπει να είναι ο ιερέας και αυτός αποκρίθηκε: Εγώ δεν είμαι άξιος να είμαι ιερεύς, αλλά γνωρίζω ακριβώς πως πρέπει να είναι εκείνος που μέλει να ιερουργεί ενώπιον του Θεού. Πρέπει να είναι εν πρώτης να είναι Πρέπει λοιπόν εν πρώτης να είναι αγνός, όχι μόνο στο σώμα αλλά και στην ψυχή, και ακόμη να είναι αμέτωχος από κάθε αμαρτία. Δεύτερον, να είναι ταπεινός και στην εξωτερική διαγωγή και στην εσωτερική στάση της ψυχής. Κατόπιν,
Όταν στέκεται μπροστά στην Ιερή και Αγία Τράπεζα, οφείλει βλέποντας αισθητά τα Άγια Δώρα που είναι μπροστά του να βλέπει νοερά τη θεότητα χωρίς να έχει καμία αμφιβολία. Όχι δε μόνο αυτό, αλλά και αυτόν τον Κύριο που είναι παρόν στα Τίμια Δώρα αοράτος, οφείλει να τον έχει ένικο μέσα στην καρδιά του ενσυνείδητα και να μπορεί με παρησία να προσφέρει τις οικετευτικές ευχές και μιλώντας σαν φίλος προς φίλο να λέει «Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου». Ματθαίου 6:9. Σε τρόπο ώστε η προσευχή αυτή να φανερώνει ότι τον Φύσιο του Θεού τον έχει ένικο μέσα του μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Τέτοιοι λοιπόν, καθώς γνωρίζω, πρέπει να είναι οι πρεσβύτεροι. Συγχωρέστε με, πατέρες και αδελφοί. 154. Έλεγε και τούτο για άλλον τάχα, κρύβοντας τον εαυτό του, για να αποφύγει τη δόξα των ανθρώπων, αλλά αναγκαζόμενος από φιλανθρωπία, φανερώνεται από τα λόγια του. Μου είπε κάποιος ιερομόναχος από θάρρος, διότι με αγαπούσε, ότι ποτέ δεν λειτουργήσα χωρίς να δω το Άγιο Πνεύμα, όπως το είδα όταν χειροτονήθηκα ότι ο Μητροπολίτης έλεγε την ευχή της χειροτονίας έχοντας το ευχολόγιο πάνω στην αθλία μου κεφαλή. Εγώ τον ρώτησα πώς είδε το Άγιο Πνεύμα και σε ποια μορφή και μου αποκρίθηκε. Το είδα απλό, χωρίς μορφή, αλλά σαν φως. Και καθώς απορούσα στην αρχή, βλέποντας εκείνο που ποτέ δεν είχα δει και συλλογιζόμουν τι είναι, αυτό μου έλεγε μυστικά σαν να μου μιλούσε με γνωστή φωνή. Εγώ έτσι επιφυτώ σε όλους τους προφήτες και αποστόλους και στους τωρινούς εκλεκτούς και αγίους του Θεού. Και εγώ είμαι το Άγιο Πνεύμα του Θεού. Σε αυτό ανήκει η δόξα, το κράτος, στους αιώνες. Αμήν.